Θα πάει μακριά. Κολλήσει κανένα μάτι. Για πάμε ξανά λίγο να τους δούμε μέτρα τους. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από το γήπεδο του Ανατολικού. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για το πρωτάθλημα της ΑΒΑ κατηγορίας. Υπό το φως των προβολείων θα έχει την ευκαιρία που ακολουθήσετε στα πλαίσια του πρωταθλήματος της Ένωσης Μακεδονίας, με την Ομόνοια σύντομη να υποδέχεται την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πριν πάμε βέβαια στα στοιχεία των δύο ομάδων, στο παιχνίδι που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, να πω ο κύριος Τικόσογλου διευθύνει το σημερινό αγώνα με τους Τυριακίδη και δεύτερο βοηθό τον Τζίκα. Το παιχνίδι που ξεκίνησε εκεί διανύμε τα πρώτα λεπτά. Ο Γιώργος Ανασιόπουλος ξεκίνησε για τους γεωπεδούχους με τον Γερακούδη, Χαραλαμπίδη, Αμπατζή, Μαγούλα, Χατζημιχαήλ, Δουσταμπάνη, Παναγιωτίδη, Ιορδανίδη, Σοχασβίλη, Ντότσι και Φέμι. Η Ομόνοια Σίδη που είναι με τα πράσινα χρώματα. Και με τα μαύρα η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Μίτας Βασίλης ξεκίνησε με τους Κατσαρό, Τσαχουρίδη, Τζιανιώτη, Λέλεκας, Αυγητίδης, Παπαδόπουλος, Μπακαλίδης, Τασιούλας, Κρομίδας, Γιώκα και Αρετής. Αυτές είναι οι ιδέες των δύο ομάδων. Εδώ βλέπουμε τώρα τον ΠΑΟΚ σε μια επίθεση που γίνεται στην προσπάθεια να αλλάξει την μπάλα. Πήγε να περάσει, αλλά δεν μπόρεσε εκεί να γυρίσει σε κάποιον. Με αποτέλεσμα τώρα η ομάδα με το Σοχασβίλη να βγαίνει μπροστά η Ομόνοια Σίδου. Πήγε να προωθήσει τον Χαραλαμπίδη. Η μπάλα γύρισε πίσω, ελέγχεται από τον παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Λέλεκα, για να καταλήξει στον Κατσαρό και αυτός από δεξιά. Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά. Θυμίζω παρακολουθείτε τον αγώνα από το γήπεδο του Ανατολικού υπό το φως των προβολέων. Παιχνίδι από αναβολή για το πρωτάθλημα της Ένωσης Μακεδονίας για την ΑΦΑ κατηγορία. Αντίπαλοι δύο ομάδες σίγουρα με στόχο τη νίκη. Ομόνοια Σίδου, ΠΑΟΚ K16. Παιχνίδι βέβαια που έχει το δικό του ενδιαφέρον. Στην περιοχή του αγώνα για το κανάλι της Μακεδονίας ο Σωτήρης Καραζαρίδης σας μεταδίδει ένα ακόμα ποδοσφαιρικό σημαντικό γεγονός με την μπάλα τώρα να προσπαθεί εδώ ο ΠΑΟΚ να δημιουργήσει φάση και κερδίζει το κόρνε του αγώνα που πάνε εκτελεστεί από τον Λουτζιανιώτη. Για να δούμε και οι δύο ομάδες θέλουν βέβαια το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ που προσπαθεί να μειώσει τη διαφορά στους 6 από την κορυφή σίγουρα θέλει κόντρα στην Ομόνοια Σίδου που θέλει την νίκη να προσπαθήσει για τα αυτονόητα. Παιχνίδι που όπως είπαμε θα δούμε πώς θα κριθεί μέχρι το τέλος αφού αναμένεται να δοθούν μεγάλες μάχες από τις δύο πλευρές με στόχο βέβαια την νικηφόρα αυτή επιτυχία.
Έχουμε ένα κόνατρο για τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά στο ξεκίνημα, συνέχεια πάντα στο ποδοσφαιρικό αγώνα. Με την μπάλα να εκτελείται τώρα απευθείας. Να γίνεται σέντρα. Κεφαλιά. Από τα καρέ εδώ προσπαθούν οι αμυντικοί να διώξουν τη Ομόνοια Σίδου. Τρέχει να διεκδικήσει την μπάλα ο ΠΑΟΚ. Που γίνεται κάτοχος. Έγινε μια αλλαγή. Προσπάθησε εκείνη να αλλάξει. Την μπάλα γυρνάει εκεί σε ένα χώρο, αλλά που δεν θα προλάβει, θα απομακρύνει και θα διώξει ο παίκτης Ομόνοια Σίδου για να παραχωρήσει το κόρνερ. Για να δούμε και οι δύο ομάδες αποφασισμένες. Το παιχνίδι αναβλήθηκε όπως είπαμε και διεξάγεται σήμερα σε ώρα προχωρημένη, όπως έχουμε συνηθίσει στις αγώνες βέβαια στη Super League. Μια και το γήπεδο ανατολικό, όπως είπαμε, λόγω την πολυτέλεια των προβολών, έχει την πολυτέλεια να διεξαχθεί νυχτερινός αγώνας. Διεξάγεται σε βραδινή ζώνη το παιχνίδι εδώ στο ανατολικό. Ο γηπεδούχος η Ομόνοια Σίδου ψυχωμένη κόντρα στο ΠΑΟΚ ψάχνει την νικηνά σουτ. Φανταστικό εδώ που γίνεται παραλίγο να γίνει το 0-1 από τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Γερακούδη. Στο 5 λεπτό όλα αυτά. Με το παιχνίδι όσο κυλάει, τόσο αναυξάνεται και το ενδιαφέρον. Για να δούμε τώρα. Η μπάλα είναι σε κατοχή για να δοθεί συνέχεια από τον Γερακούδη για την Ομόνοια Σίδου. Με το παιχνίδι να συνεχίζεται. Βαθιά παλιά τώρα που θα γίνει. Προσπάθεια τώρα στο χώρο του κέντρου από κεφαλιά. Βάζει τα πόδια του, προσπαθεί να προωθήσει ο Παναγιωτίδης την μπάλα. Φάουλ. Για να δούμε την υπέρβαση σε ένα παιχνίδι βέβαια με κόντρα τα συναισθήματα αγωνιστικά. Το διομάδο με στόχο την νίκη. Το παιχνίδι ξεκίνησε όπως είπαμε και παρουσιάσε μεγάλο ενδιαφέρον. Ομόνοια Σίδου ΠΑΟΚ 0-0 το ξεκίνημα με τις ομάδες να προσπαθούν να ανεβάσουν στροφές. Μια παλιά τώρα που έβγαλε μπροστά ο Χαρλαμπίδης προσπάθησε να περάσει. Η πίεση των παιχτών του ΠΑΟΚ εκεί που καταλήγει μπάλα. Θα γίνει μια βαθιά παλιά τώρα από τον Λουτζιανιώτη. Προσπαθεί να γίνει ένα σούτ και δεν πέρασε. Έχουμε τώρα φάουλ που δείχνει ο κύριος Τικόζογλου που διευθύνει τη σημερινό αγώνα. Του διακήρυξε και Τζίκα. Κατοχή τώρα για την ομάδα της Ομόνοια Σίδου. Παλιά που έβγαλε ωραία προσπάθησε ο Χατζημιχαήλ. Η κόντρα. Η πορεία τώρα από αριστερά για να γίνει αποδέχτης. Για να δούμε τώρα. Βγαίνει μπροστά. Θέλει να περάσει. Θα κάνει μια βαθιά παλιά. Προσπάθεια τώρα το σούτ. Πάμε να γίνει από κοντά. Πήγε να αλλάξει όλη την παλαντότσι με τον Σουχασβίλη. Δεν πέρασε. Επιμένει σύνδεση εδώ στην καρδιά του ΠΑΟΚ. Αλλά απομακρύνει αμυντική του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια παίρνει φάουλ. Βλέπω ότι πάνε να ανέβει το παιχνίδι να αποκτήσει ρυθμό, να αποκτήσει ικανότητα. Και ενδιαφέρον παρά το 0-0, σίγουρα παρουσιάζει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον στη σημερινή αναμέτρηση του πρωταθλήματος. Θυμίζω για το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, συμπληρώνουμε το 7ο λεπτό της συνάντησης εδώ στο γήπεδο του Ανατολικού, όπου ο γηπεδούχος, η ομάδα της Ομόνοια Σίδου, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ K16, παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον νικητή και φυσικά όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο οι δύο ομάδες ανεβάζουν στροφές. Η μπάλα από τα πόδια του Κατσαρού, τώρα στα πόδια τώρα τον Λέλεκα. Κατσαρός με την μπάλα στα πόδια του. Ο πορτιέρ εδώ του ΠΑΟΚ. Για τον Κατσαρό. Λέλεκα. Προσπαθεί να βγάλει κάποια σέντρα. Λουτζιανιώτης. Γύρισε την μπάλα πίσω. Λέλεκας. Κατσαρός. Μπροστά ο ΠΑΟΚ για να δούμε. Γιώκα. Πάει να γίνει μια παλιά από τα πόδια τώρα από τον Τασιούλα. Εδώ πήγε να αλλάξει την μπάλα. Γρήγορα τώρα ο ΠΑΟΚ που δοκιμάζει παλιά από τον Λέλεκα. Γύρισε στον Γερακούδη. Βλέπουμε καλό το ξεκίνημα, καθαρές σκέψεις και σίγουρα καλή διαχείριση μπροστά. Επιχειρούν οι δύο ομάδες. Εδώ από τα πόδια τώρα από τον Σουχασβίλη πατάει την μπάλα, προσπαθεί να κάνει την κίνηση και βγαίνει τώρα μπροστά ο παίκτης του Ομόνοια Σίδου. Για να δούμε ο Ιορδανίδης με την μπάλα θέλει να περάσει ο αντιπάλος του. Πλάγιο που παραχωρείται και είναι για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε το παιχνίδι έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία για τις δύο ομάδες. Θα δούμε τελικά ποιος θα είναι νικητής. Σε ένα παιχνίδι που ο χρόνος βέβαια πιέζει, προσπαθώντας όπως είπαμε να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν φάσεις για να μπορέσουν να ανοίξουν το σκορ. Εξακολουθεί το 0-0 να μένει. Με τον ΠΑΟΚ να εκτελεί αυτό το πλάγιο. Εδώ προσπάθεια τώρα για να δούμε για την Ομόνοια Σίδου. Που αν αλλάξει την μπάλα. Καλύπτει όμως εδώ παίχτησε
και αφήνει πίσω ο Τσαχουρίδης για να καταλήξει πίσω στον Κατσαρό. Χαρακτηριστικό ότι υπάρχει ικανότητα και από τις δύο ομάδες και αυτό θα το δούμε με το χρόνο βέβαια να κυλάει τουλάχιστον στην προσπάθεια να φτάσουν σε ένα γκολ. Το 0-0 εξακολουθεί να μένει, παρουσία βέβαια αρκετών θεατών που ήρθαν εδώ, όπως είπαμε, στο Ανατολικό, στη Βαλμάδα, έτσι για να διευκρινίσω το Δήμο Δέλτα, που διεξάγεται το παιχνίδι με την Ομόνια Σίδη και τον ΠΑΟΚ να προσπαθούν να δώσουν περισσότερο κίνητο. Εδώ μια προσπάθεια ηρωική που γίνεται από τον Λουτζιανιώτη που κλέβει την μπάλα, προσπαθεί να βγει τώρα μπροστά. Η ενέργεια που γίνεται τώρα από τον Αρετή. Για να δούμε η κίνηση τώρα που κάνει. Παπαδόπουλος αλλάζει ωραία την μπάλα. Προωθεί τώρα μπροστά. Κάνει ο Γιώκα τώρα την κίνηση. Σουτάρει απευθείας. Η κεφαλιά που άλλαξε την πορεία. Έρχεται τώρα. Εκεί καλύπτει ο Φέμι. Πατάει την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει τον αδείο. Αντεπίθεση για την Ομόνια Σίδου που ψάχνει από την άλλη μεριά. Αλλαγή. Πήγε να κινηθεί τώρα μπροστά για τον Ιορδανίδη. Διώχνει πέθεσε του ΠΑΟΚ. Διορθώνει ο Τσαχουρίδης. Κάνει μια σέντρα. Πάει να περάσει μπροστά για τον Κρομίδα. Έχουμε την μπάλα να παίζεται τώρα που το ΠΑΟΚ εκεί που προσπαθεί ηρέμα να βγάλει παλιά ο Παπαδόπουλος. Γύρισε πίσω. Τσαχουρίδης. Θυμίζω ότι παρακολουθείτε βέβαια τον αγώνα εδώ από το γήπεδο Ανατολικού για το ποτάμι Τσάβα κατηγορίας στην αναβολή του παιχνιδιού που έγινε. Ομόνια Σίδου ΠΑΟΚ 16-0-0 τα πρώτα λεπτά με τα στοιχεία του να δείχνουν σίγουρα αρκετά ενδιαφέροντα όσον αφορά για να δούμε το τελικό αυτό αποτέλεσμα του αγώνα. Μπάλα έχει γυρίσει τώρα πίσω για τον Γιαρακούδη για να δώσει συνέχεια. Προσπάθεια τώρα να βγει μπροστά. Στις κόντρες εκεί διεκδικεί την μπάλα ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Θα γυρίσει πίσω, καλύπτει με το κορμί του εκεί ο Αμπατζής. Για να δούμε τώρα στο χώρο του κέντρου, προσπαθεί να αλλάξει ο ΠΑΟΚ που γυρνά την μπάλα από την άλλη μεριά. Τρέχει να διεκδικήσει ο Λουτζιανιώτης. Βγαίνει και κρατάει ο Σογασβίλη, ο οποίος θα να περάσει. Στις κόντρες επιμένει. Τελικά κερδίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ που η μπάλα είναι πίσω για τον Κατσαρό για να δώσει συνέχεια. Για να δούμε πόσο κιλά ο χρόνος, οι δύο ομάδες προσπαθούν να βρουν τις λύσεις για να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Σε μια ενέργεια και προσπάθεια να φτάσουν σε αυτή την πολύ σημαντική νίκη στο παιχνίδι που διεξάγεται, θυμίζω εδώ στο Ανατολικό, ως γηπεδούχα η ομάδα της Ομόνιας Σίδου υποδέχεται τον ΠΑΟΚ K16 για το πρωτάθλημα της Ένωσης Μακεδονίας σε ένα πολύ σημαντικό ενδιαφέρον παιχνίδι που ακούτε φίλες και φίλοι και στο μεταδίδει ο δημοσιογράφος Σωτήρης Καραζαρίδης. Η μπάλα από την ενέργεια και από τον Αρετή. Προσπάθει να αλλάξει. Επιμένει ο ΠΑΟΚ, προσπαθεί να βρει χώρο να παίξει τον αδείο. Έκανε την κίνηση ο επιθετικός εκεί του ΠΑΟΚ. Γυρίσε και ο Αρετής, κόβουν τη Σίδου. Σουχασβίλη τώρα με την μπάλα. Για να δούμε. Πάει να περάσει παλιά και βγάζει τώρα αντεπίθεση. Ιορδανίδης. Επιμένει μόνο στο. Για να δούμε. Πατάει την μπάλα. Κάνει μια παλιά. Διώχνει ο αμυντικός παίκτης εκεί του ΠΑΟΚ. Προσπάθησε ο Αυγητίδης. Μονομαχία τώρα με την μπάλα να κερδίσει ο Ιορδανίδης μπροστά από τον επιθετικό του ΠΑΟΚ εκεί τον Γιώκα. Να θέλει να περάσει. Τελικά είναι out. Καθαρές σκέψεις, καθαρό μυαλό και καθαρή αποφασιστικότητα. Επιβάλλεται σίγουρα να προσπαθήσουν οι δυο ομάδες στη συνέχεια να μπορέσουν, όπως είπαμε, να διαχειριστούν τις καταστάσεις και τις φάσεις του αγώνα, ώστε να μπορέσουν να φτάσουν ένα γκολ για να δώσουν κίνητρο στο παιχνίδι που ξεκίνησε σίγουρα με επιθετικό πρόσωπο. Σύνδος ΠΑΟΚ 0-0. Εδώ στο γήπεδο του Ανατολικού. Παιχνίδι που έχει φιλιά, παρακολουθήστε για ακόμη μια φορά, φίλες και φίλοι. Σε έναν αγώνα που, όπως είπαμε, δείχνει τα θέλω των δύο ομάδων, παρά το ότι και οι δύο ομάδες μπήκαν επιθετικά, προσπαθούν με καθαρές σκέψεις να γίνουν πιο βαστικές. Προσπάθεια από τον Λέλεκα, εκεί που πήγε να περάσει, γύρισε τώρα η μπάλα και στον Γιώκα. Γιώκα τώρα για να δούμε με την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει μπροστά. Προωθεί την μπάλα στα πλάγια για τον Λουτζιανιώτη. Αυτός θα κάνει την κίνηση. Θα γυρίσει πιο πίσω. Παπαδόπουλος με την μπάλα στα πόδια του. Ψάχνει χώρο. Ανοίγει δεξιά. Λέλεκας.
Λουτζιανιώτης, Λέλεκας, η μπάλα από πιο πλάγια στον Παπαδόπουλο και αυτός από την άλλη μεριά, η κίνηση που κάνει ο Ευγετίνης, Παπαδόπουλος, Λέλεκας για τον ΠΑΟΚ, μπροστά ο Γιώκα. Για να δούμε τώρα την ενέργεια να περάσει κάποια σέντρα, προσπαθεί να περάσει κάποια παλιά, βάζει το κορμί του εκεί, επιμένει τώρα ο Παπαδόπουλος. Κλείνεται, ανοίγει χώρο δεξιά, στα πόδια του Αυγητίδη. Η κίνηση που κάνει, με πρόθεση την μπάλα για τον Μπακαλίδη. Πλάγιο για την Ομόνια Σύνδου. Λείπει το γκολ βέβαια που θα δώσει περισσότερο κίνητρο στη συνέχεια, κάτι που προσπαθούν οι δύο ομάδες όπως είπαμε να γίνουν πιο ουσιαστικές και επιθετικές σε μπροστά. Για να δούμε τη συνέχεια βέβαια σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι του πρωταθλήματος ΣΑΦΑ κατηγορίας που συνεχίζεται με κίνητρο και με στόχο τις 3 βαθμούς. Ομόνια Σύνδου ΠΑΟΚ, θυμίζω 0-0, η μπάλα πίσω από τον ελεγχόμενο τώρα. Να ελέγχει την μπάλα ο Λουτζιανιώτης που ανοίγει χώρο για τον Λέλεκα. Ανοίγει μπαλιά τώρα μπροστά ο Λουτζιανιώτης. Πέρασε την μπάλα, προσπαθεί στις κόντρες, επιμένει ο παίκτης του ΠΑΟΚ, κρατάει την μπάλα στα πόδια του. Γιώκα έκανε την κίνηση, έπαιξε μπροστά με τον Παπαδόπουλο. Οι κόντες κερδίζει ο Ομόνια Σύνδου. Για να δούμε τώρα με τον Ιορδανίδη. Να θέλει να βγει. Κάνει το λάθος. Το εκμεταλλεύεται ο Παπαδόπουλος. Προσπαθεί να βγάλει παλιά. Τρέχει ο Αρετής. Γύρισε εκεί σε ένα χώρο που σε καλή θέση ο Τσιούλας, ο αρχηγός. Για να δούμε την αντεπίθεση τώρα του ΠΑΟΚ που θέλει να κάνει σέντρα. Που θέλει να βγει. Τελικά κόρνερ. Κόρνερ που πάει ο Λουζιανιώτης να το εκτελέσει. Λείπει τον γκολ αυτό που έλεγα νωρίτερα. Προσπαθούν οι δύο ομάδες να ανεβάσουν στροφές και πιο φαστικές για να σκοράρουν. Μπροστά ο ΠΑΟΚ τώρα σε μια επιθετική του ενέργεια. Για να δούμε. Θέλει να κάνει το σούτ, αλλά δεν μπόρεσε. Κόψαν οι παίκτες της Ομόνιας Σύνδου. Και τώρα κάνει επέλαση για να βγει μπροστά. Για με αυτή την προσπάθεια τώρα που θέλει να βγει. Που βγαίνει από τα πλαγιά. Με την μπάλα τώρα διαχειρίζεται ωραία. Ο Ιορδανίδης με την μπάλα. Θέλει να κάνει το σούτ. Ψάχνει χώρο. Θέλει να τελειώσει τη φάση. Δεν μπόρεσε. Έρχεται εδώ τον καλύπτει τώρα μπροστά. Πάει να κάνει την κίνηση ο Παναγιωτίδης. Καθυστέρησε εδώ, έδιωξε όσο μπόρεσε μακριά ο Αυγητίδης για τον ΠΑΟΚ. Βλέπετε ότι ανεβάζω στροφές οι δύο ομάδες, έρχεται και ο Αμπατζής. Οι κόντρες, η μπάλα γυρνάει πίσω, τώρα βγαίνει ο Γερακούδης από την αιστεία του, γίνεται αποδέχτης. Δοκιμάζει απευθείας το σουτ. Κόβει ο ΠΑΟΚ. Βλέπετε λίγο για τα λάθη, δεν λείπουν από το ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου. Η μπάλα από τα πόδια τώρα από τον Παπαδόπουλο. Ανοίγει χώρο δεξιά. Μπροστά ο ΠΑΟΚ που οργανώνεται τώρα επιθετικά. Τσιούλας. Γύρισε πίσω. Παπαδόπουλος. Ανοίγει χώρο τώρα από τα πλάγια. Λέλεκας. Λουτζιανιώτης. Λέλεκας. Λουτζιανιώτης. Προσπαθεί να επιχειρήσει προσπάθεια. Κάνει την κίνηση. Παπαδόπουλος. Η μπάλα από δεξιά. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ που θέλει να κάνει σέντρα. Προσπαθεί να περάσει. Να επιχειρήσει το σουτ τελικά. Out. Καθαρό μυαλό, καθαρές σκέψεις και σίγουρα πιο γρήγορες ενέργειες λείπουν από το παιχνίδι που θα το δούμε στη συνέχεια. Όλα αυτά θυμίζω στα πρώτα 18 λεπτά. Εδώ από το Ανατολικό ΠΑΟΚ, δείτε τον ποσφαιρικό αγώνα, θυμίζω υπό το φως των προβολέων. Παιχνίδι που γίνεται σε νυχτερινή ζώνη για το πρόγραμμα της Ένωσης Μακεδονίας. Διευκολυνθούν οι δύο ομάδες μετά την αναβολή. Όλα μένουν στο 0-0. Παρά τις προθέσεις των δύο ομάδων για νίκη, θα δούμε τελικά ποια θα μπορέσει να αξιοποιήσει. Σουχασβίλη τώρα βγαίνει μπροστά, κάνει ένα σούτ και δεν πέρασε. Κόβει ο Μπακαλίδης. Έρχεται τώρα γρήγορα εκεί σε μια κατοχή που θέλει να περάσει. Η μπάλα από τη δεξιά πλευρά βγαίνει τώρα ο Αρετής. Συμπληρώνουμε τα πρώτα 19 λεπτά. Ομόνια Σύνδου ΠΑΟΚ 0-0. Παιχνίδι που συνεχίζεται, παρουσία αρκετού κόσμου εδώ στο γήπεδο του Ανατολικού. Και έχουμε το κόρνερ τώρα για τον ΠΑΟΚ. Με τον Μπακαλίδη.
Για να δούμε αυτό το κόρνο τώρα που έχει κερδίσει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Εκτελείται απευθείας η σέντρα. Προσπαθεί κάποιος για κεφάλια. Πετάχτηκαν θέσαμε δική του. Αλλά η προσπάθεια έγινε από τον παίχτη τον επιθετικό του ΠΑΟΚ. Με αποτέλεσμα καταλήξει αότα την αιστεία του Γερακούδη. Στην προσπάθεια δύο ομάδες να συνταχτούν, να βρουν τις λύσεις, να μπορέσουν όπως είπαμε να διαχειριστούν τις ευκαιρίες που δημιουργούν. Βλέπουμε ένα ανοιχτό παιχνίδι τουλάχιστον στο ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου. 0-0. Ομόνια Σύντου ΠΑΟΚ. Παιχνίδι που συνεχίζεται με αμέτωχο ενδιαφέρον. Εκτελείται τώρα απευθείας. Η κεφαλιά πολλά στην πορεία. Προσπάθει να περάσει. Κάνει την κίνηση δεξιά. Φαουλ που κερδίζει ο παίκτης Ομόνια Σύντου από τον Μπακαλίδη του ΠΑΟΚ. Και συγκεκριμένα ο Χαραλαμπίδης. Εκτελέστηκε γρήγορα. Σοχασβίλη θέλει να βγει, αλλά δεν μπόρεσε στα βήματα. Η κατοχή είναι για τον ΠΑΟΚ που εκτελείται γρήγορα από τον Λουτζιανιώτη. Πρόσθεση γρήγορα στα πόδια του Παπαδόπουλου. Εδώ τώρα βγαίνει μπροστά ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, ο Γιώκα. Θέλει να περάσει, ψάχνει κάποιον να τον καλύψει. Έρχεται κοντά του. Πάει ο Μπακαλίδης. Κάνει παράλληλη σέντρα. Ψάχνει κάποιον εκεί επιθετικό με το γόνατο. Έδιωξε απευθείας η Ομόνια Σύντου και τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά, αλλά προλαβαίνει με ηρωική προσπάθεια. Ο Αυγητής σταμάτησε την πορεία και άλλαξε μια ενέργεια που έγινε και από τον Κρομίδα. Η μπάλα πίσω για την Ομόνια Σύντου. Το σούτ απευθείας που γίνεται από τον Αμπατζή. Ψηλά πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Λίγο τα λάθη, λίγο τα άγχος σίγουρα δεν λείπουν από το παιχνίδι. Πάπου στόχος κοινός των δύο ομάδων είναι η νίκη. Θα δούμε τελικά πώς θα κριθεί αυτό το παιχνίδι που βαδίζουμε σε ένα μεγάλο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Συμπληρώνουμε το 21ο λεπτό. Παρακολουθείτε πάντα φίλες και φίλοι από το γήπεδο του Ανατολικού μέσα από το φακό του Εραστεχνικά TV. Έναν αγώνα που σίγουρα δείχνει τα θέλω και το κίνητρο που έχει ο αγώνας. Σας περιγράφει καρέ-καρέ τον νυχτωρινό αυτό αγώνα του πρωταθλήματος της Ένωσης Μακεδονίας, ο Σωτήρης Καρασαρίδης, σε ένα παιχνίδι που θα δούμε τελικά πώς θα αναδειχθεί το σημερινό παιχνίδι. Με στόχο βέβαια διαφορετικά τα συναισθήματα στα δύο στρατόπεδα. Ο ΠΑΟΚ που θέλει να μειώσει τη διαφορά στους 6. Βλέπω και το Ρακαβίνα εδώ και αρκετούς ποδοσφαιριστές και φίλους που βρέθηκαν για να δουν από κοντά τον αγώνα. Το Γιωργάκη και το φιλαράκι μου. Και τον κύριο Βλάχο από τον ΠΑΟΚ. Όπως είπαμε, ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Θοδωρίδης, γονείς του ΠΑΟΚ και φίλοι της Ομόνιας Σύντου. Δίνουν παρουσία στο γήπεδο, βλέποντας το παιχνίδι βέβαια να έχει κίνητρο. Βαθιά παλιά τώρα για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε τώρα την αντεπιστρέλει να βγει ο Ιορδανής. Προλαβαίνει, σταματάει την πορεία, άλλαξε ο ηγετητής. Μάχη σώμα με σώμα, εκεί που γίνεται ανάμεσα δύο παίκτες. Τελικά αφήνει το πλονέκτημα Λουτζιανιώτης. Πήρε τη μάχη, κέρδισε την μπάλα μπροστά από τον Ιορδανίδη και τώρα πάει να κάνει αλλαγή για να περάσει τώρα στα πόδια. Τσιούλας. Μπροστά ο ΠΑΟΚ που τρέχει τώρα δεξιά. Κρομίδα θέλει να κάνει η παλιά. Για να δούμε, βγαίνει ο ΠΑΟΚ μπροστά. Πάει να αξιοποιήσει το σουτ, την μπάλα φεύγει επικίνδυνα και παράλληλα για να δούμε είναι πλάγιο. Εδώ ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πολύ κοντά να απειλήσει την αιστεία του Γερακούδη. Για να δούμε. Ανεβάζουν στροφές οι δύο ομάδες, προσπαθούν να καθαρίσουν τις σκέψεις τους και σαφώς, όπως είπα, να διαχειριστούν τις τελικές ενέργειες για να μπορέσει να έρθει το αποτέλεσμα. Σε ένα παιχνίδι, βέβαια, με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον που γίνεται εδώ στο Ανατολικό. Θυμίζω για όσους μας παρακολουθείτε τώρα μέσα από το φακό από το κανάλι της Μακεδονίας. Παιχνίδι, βέβαια, με ξεχωριστή σημασία. Με τις δύο ομάδες, όπως είπαμε, να κάνω ό,τι μπορούν καλύτερο. Εκτελείται το πλάγιο τώρα προηγουμένως από το Χαραλαμπίδη. Η μπάλα πίσω, αλλάζει ο Χατζημιχαήλ. Προσπάθει να βγει μπροστά, αλλά έβαλε τα πόδια του Τσαχουρίδης, άλλαξε την πορεία. Δεν είχε όμως κάποιον να ακολουθήσει. Out. Πάντως, ένα σχόλιο μου βέβαια στο πρώτο ημίχρονο βλέπω τις γρήγορες τακτικές των δύο ομάδων, αλλά αυτό που λείπει είναι η τελική ενέργεια. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, ότι και ο ΠΑΟΚ σίγουρα προσπαθεί, όπως είπαμε, να είναι μέσα στους στόχους που, όπως είπαμε, θέλει να μειώσει τη διαφορά με την κορυφή στους 6. Στόχος βέβαια για την ομάδα του κυρίου Μίτα και το επιτελείο του είναι βέβαια η νίκη κόντρα στη Σύντο που ψάχνει, όπως είπαμε, τους βαθμούς, αφού θέλει βέβαια καλύτερη συνέχεια. Μια μπαλιά τώρα μπροστά, για να δούμε, επιμένει η Ομόνια Σύντο, κρατάει την μπάλα, έκανε τόσο το Ιορδανίδης. Λάθος, βλέπετε τα λάθη δεν λείπουν τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Σε μεγάλο διάστημα. Μπροστά ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Με το κορμί του εκεί έκανε την κίνηση ο Κρομίδας. Δεν πέρασε όμως κάπου. Γύρισε πίσω. Κατσαρός τώρα ο πορτιέρο του ΠΑΟΚ. Έχει την μπάλα για να δώσει συνέχεια. Παπαδόπουλος. Ανοίγει χώρο δεξιά. Λέλεκας. Στα πόδια τώρα του Λουτζιανιώτη. Πακαλίδης. Θέλει να περάσει. Για να δούμε. Ανοίγει χώρο. Λουτζιανιώτης, η προβολή από τον παίχτη της Ομόνιας Σύντου, έβγαλε την μπάλα έξω. Γύρισε πίσω, τρέχουν εδώ οι παίχτες του ΠΑΟΚ να καλύψουν. Λέλεκας, έχει σφυρίξει ο Τικόσογλου και έχουμε αυτή την πρώτη διακοπή.
Δείτε και ένα χαρακτηριστικό πλάνο που μπορούμε από την κάμερα του Ερασιτέχνη TV, από την κερκίδα που είναι αρκετά γεμάτη, με αρκετούς γονείς και φίλους και από τις δύο ομάδες. Και όπως βλέπετε μπροστά, βλέπω αρκετούς γνώριμους. Εκεί το φίλο μου το Σωτήρι, τα φιλιά μου, τον κύριο Ραγαβίνα, τον Καθυστερίδη εκεί και την παρέα αυτή την παλιά ποδοσφαιριστών που έχουν ωραία τη δικιά του ιστορία. Συνδυώτες βέβαια όλοι αυτοί, κάποιοι χαλαστρινοί, φίλοι όλοι μεταξύ τους. Το παιχνίδι δεν ξέρετε όπως είπαμε βέβαια κάτω από ευχάριστο κλίμα, αλλά με την προσπάθεια και την νίκη και την πίεση των δύο ομάδων για να φτάσουν στο αποτέλεσμα. Τώρα θα δοθεί συνέχεια μετά τη διακοπή, με τον Τικόσοκλο να δείχνει το ελεύθερο. Ένας από τους πιο αξιόλογους διατές με τους συνεργάτες του, τη Διακίδη και Τζίκα. Η μπάλα τώρα από την άλλη μεριά. Μπαλιά τώρα που βγαίνει για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Βγαίνει ο Μπακαλίδης. Προσπαθεί να περάσει. Έρχεται τώρα γρήγορα, προωθεί την μπάλα μπροστά. Έκανε την κίνηση προηγουμένως εκεί. Και ο Φέμι, ένα σούτρο απευθείας. Για να δούμε. Μπροστά η Ομόνια σήδωσε γρήγορη επέλασή της. Για να δούμε. Το σούτρο εδώ προσπάθησε να νικήσει εκεί τους αμυντικούς και τον Κατσαρό. Και χάνεται μια τεράστια ευκαιρία. Η μπάλα καταλήγει σε κόρνερ για να ανοίξει το σκορ. Στο 26ο λεπτό. Βλέπετε ότι πιέζουν οι δύο ομάδες, προσπαθούν να βρουν τις καθαρές σκέψεις. Κόρνε τώρα πάνε εκτελεστεί από τον Σουχασβίλη. Η ευκαιρία που χάθηκε ήταν από τον Ντότσι. Σουχασβίλη στο κόρνερ. Μπροστά η Ομόνια Σίδου. Γίνεται η σέντρα. Χαμηλά εκεί, από κοντά. Προσπάθησε κάποιος, αλλά πρόλαβαν να αντέδρασαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Βγάλα την μπάλα έξω. Για να δούμε τώρα τον Τσιούλα. Θα γίνει μια σέντρα. Οι κόντρες. Εδώ καλύπτουν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ και ο Κατσαρός θα γίνει κάτοχος. Για να δούμε, όσο μένει αυτό το 0-0, τόσο μεγαλώνει και το ενδιαφέρον του αγώνα. Παρόλο που και οι προθέσεις των δύο ομάδων, όπως έλεγα νωρίτερα, είναι η νίκη. Σας είπα τα σενάρια των δύο ομάδων, διαφορετική ρόλη στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να μειώσει, να ψαλιδώσει τους βαθμούς και να πλησιάσει προς την κορυφή, να το πάει δηλαδή στους 6. Και από την άλλη, αυτά που συζητούσαμε πριν τον αγώνα με τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Και από την άλλη, ο Μόνια Σίδου που θέλει να μην μπλέξει, ώστε να έχει μια καλύτερη συνέχεια. Κάνει το παιχνίδι ακόμη πιο ανταγωνιστικό, ακόμα πιο ενδιαφέρον και σίγουρα πιο συναπαστικό. Θα δούμε όμως τα πράγματα μέχρι το τέλος. Προβολή εδώ δεν πέρασε, διώξε, άλλαξε την πορεία ο Βγετίδης. Κατοχή για την Ομόνια Σίδου. Μπροστά, προσπαθεί να κάνει την κίνηση, θέλει στις κόντρες. Επιμένει, αλλά δεν είχε κάποιον να ακολουθήσει ο Παναγιωτίδης. Τώρα από τα πλάγια γίνει η Ομόνια Σίδου μπροστά. Για να δούμε τώρα, θέλει να περάσει, προσπαθεί να διάσω πιο βρει, κάνει το σούτ από κοντά, πάει να τελειώσει τη φάση. Δεν μπόρεσε, εδώ κάτι ζητάνε με τον Τουσταμπάνη. Άφησε όμως το παιχνίδι να συνεχιστεί. Αμπατζής, ανοίγει χώρο πίσω. Χατζημιχαήλ, πιέζει ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, ο Αρετής. Δεξιά η μπάλα, από τα πόδια του Παναγιωτίδη. Οι κόντρες. Προλαβαίνει τώρα εδώ, βγαίνει μπροστά ο Λέλεκα. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Χαρακτηριστικά βέβαια και οι δύο ομάδες έδειξαν τα θέλω. Σας είπα το παιχνίδι και την τεράστια βαθμολογική σημασία που έχει. Διεξάγεται στα πλαίσια της Α κατηγορίας για το πρωτάθλημα από αναβολή. Και παρουσιάζει σίγουρα το δικό του ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα τις άμεσες λύσεις και πιο ουσιαστικές πρωτοβουλίες των δύο ομάδων. Φάω τώρα για τον ΠΑΟ που εκτελείται από τον Αυγητήδη. Ψηλά, με κεφαλιά αλλάζει την πορεία ο Χαραλαμπίδης. Μπροστά, θέλει να βγει. Ο Φέμι με την μπάλα στα πόδια του συνεργάζεται. Πάει ο Ορδανίδης, δεν πρόλαβε. Κλέβει ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε, κάνει την κίνηση να ανοίξει χώρο ο Κρομίδας. Προσπαθεί να βγάλει κάποια σέντρα, αλλά καθυστέρησε. Γύρισε πίσω η επίθεση του Ομονία Σίδου. Τώρα πιο δεξιά, Παπαδόπουλος. Άνοιγμα για τον Αυγητήδη. Στα πόδια τώρα του Τσιούλα. Κατοχή από τα πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Έκανε την κίνηση ο Τσαχουρίδης.
Για να δούμε. Βγαίνει τώρα ο Πάουκ μπροστά. Προσπαθεί να τελειώσει τη βάση τη κόντρα. Επιμένει μόνο του, αλλά δεν μπορεί ο Κρομίδη να περάσει όλη και την άμυνα του Πάουκ, τη Ομονεσίδου. Κόπηκε. Εδώ μια κεφαλιά τώρα που έγινε και από τον Μπακαλίδη. Έρχεται ο Γιώκα. Χάνει όμως τον έλεγχο. Κερδίζει ο Μόνια Σύνδου. Βλέπετε τα λάθη συνεχίζονται. Σε ένα γρήγορο, δυνατό πρώτο ημίχρονο. Νέα κατοχή της μπάλας. Παπαδόπουλος. Ανοίγει χώρο. Θέλει να σουτάρει μακριά. Κάνει το σουτ απευθείας. Καλό. Επέμβασε από τον Γερακούδη στο σουτ του Κρομίδα. Βλέπετε ότι προσπαθούν να βγάλουν αντιδράσεις οι δύο ομάδες. Συνέχεια με τον ΠΑΟΚ. Τσιούλας. Προσπαθεί από δεξιά, από τα πλάγια. Τσαχουρίδης. Τώρα λάθος είναι ο Νέση. Χωρίς πρόβλημα για τον Γερακούδη. Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι το παιχνίδι είναι γρήγορο, είναι ανταγωνιστικό, αλλά λείπει η καθαρή σκέψη, όπως έλεγα νωρίτερα. Οι τελικές ενέργειες για να μπορέσει να έρθει κάποιο γκολ. Παρά το 0-0, ο Ομόνια Σύνδου και ΠΑΟΚ τα δίνουν όλα σίγουρα, με στόχο βέβαια τους 3 βαθμούς. Παιχνίδι που έχει τεράστια σημασία για τις δύο ομάδες. Τώρα η κατοχή από τον Γερακούδη. Δοκιμάζει βαθιά παλιά. Η κεφαλιά που άλλαξε την πορεία εκεί. Έκανε την κίνηση προηγουμένως ο Αβιετίδης. Θέλει να βγει. Για να δούμε τώρα με την μπάλα. Επιμένει. Θα γίνει ένα σούτ εκεί. Φάουλ. Και κάρτα. Και κάρτα. Στον παίχτη της Ομόνια Σύνδου. Διακοπή έχουμε βέβαια, καθώς είναι πεσμένος κάτω. Με το γιατρό να επεβαίνει. Λείπει το γκολ. Λείπει αυτό που θα δώσει ενδιαφέρον. Στη συνέχεια σε αυτό το πρώτο μίχνο που μένει ανοιχτό όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα. Θυμίζω παρακολουθείτε το ποδοσφαιρικό αγώνα για το πρωτάθλημα της ΑΒ κατηγορίας. 31ο λεπτό. Ομόνια Σύνδου, ΠΑΟΚ 16, 0-0. Χαρακτηριστικό βέβαια και οι δύο ομάδες μπήκαν ψυχωμένες. Για να δούμε τελικά. Ο ΠΑΟΚ διαθέτει βέβαια το ταλέντο του, την ικανότητά του, πέρα από την ιστορία του. Προσπαθεί όπως είπαμε να γίνει πιο αποτελεσματικός, αλλά και η Ομόνια Σύνδου όπως είπαμε, που βρίσκεται πιο κάτω, θέλει όπως είπαμε τους βαθμούς, προσπαθεί να γίνει πιο επιθετική από τα πόδια από τον Λουτζιανιώτη. Αλλαγή τώρα δεξιά για τον ΠΑΟΚ. Μπροστά ο Αυγητίδης. Θέλει να γίνει μια σέντρα για τον ΠΑΟΚ που βγάζει βάθια παλιά. Προσπαθεί ο Αρετής να μπει. Η μπάλα στα δίχτυα 0-1 για τον ΠΑΟΚ μετά από αυτή την φανταστική έξυπνη ενέργεια. Βλέπετε εδώ να δέχεται τα συγχαρητήρια. Και φυσικά βλέπετε εδώ έπιασε τον ύπνο ο Γερακούδης, προσπάθησε αλλά δεν μπόρεσε. Ήρθε το γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ που δίνει μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ βλέπετε να το πανηγυρίζει ο σκόρερ μαζί με τους παίκτες του. Στο 32 προς 33. Να λοιπόν, η αντεπίθεση αυτή του ΠΑΟΚ αποδείχθηκε πολύτιμη. Δεν μπόρεσαν εκεί οι παίκτες της Ομόνιας να διώξουν. Και έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ βάζει φωτιά το γήπεδο του Ανατολικού και δίνει μεγάλο ενδιαφέρον για να ανοίξει το σκορ και να προηγηθεί με 0-1. Χατζημιγέλη, να δούμε τις αδειάσεις για την Ομόνια Σύνδου. Ψάχνει τις άμεσες λύσεις. Του Ζαμπάνης. Φάω τώρα για την Ομόνια. Για να δούμε αυτό το σουτ τώρα που θα πάρει θέση να εκτελεστεί. Η βαθιά παλιά που έγινε και φαλιά από κόντρες. Αρετής βγαίνει μπροστά. Ο ΠΑΟΚ παίρνει ψυχολογία τώρα για να δούμε. Άνοιγμα ωραίο από τον Τζιούλα. Το σουτ παράλληλα. Βλέπετε ότι εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή για το ΠΑΟΚ όταν απλώνεται μπροστά. Γίνεται επικίνδυνος και επιθετικός και ουσιαστικά κατάφερε εδώ. Thank you.
Όπως έλεγα, βέβαια, στο γήπεδο βρέθηκε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βλάχος, αρκετοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Βλέπουν το παιχνίδι, βέβαια, να παίρνει μεγάλο κίνητρο. Ενώ είμαστε στο 34ο λεπτό εδώ στο γήπεδο Ανατολικού. Ομόνια Σίδου ΠΑΟΚ 0-1 και η ανάλογη συνέχεια, βέβαια, του παιχνιδιού για να δούμε. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ, που σίγουρα προσπαθεί με καθαρές σκέψεις, όπως είπαμε, να συνεχίσει το στόχο του που είναι να διεκδικήσει την άνοδο. Οι κόντρες, η μπάλα από δεξιά, εκεί προσπαθεί να περάσει, φάουλ που δείχνει ότι Κόσογλου για την Ομόνια Σίνδου. Θα κάνει μια βαθιά παλιά, η μπάλα πέρασε από όλους. Θέλει τώρα να γίνει το σούτ από την προσπάθεια τώρα για να δούμε τον Σουγασβίλη. Θα γυρίσει, προσπάθεια εδώ να τσιμπήσει κάποιος την μπάλα, δεν πέρασε, αλλά άρχισε να κάνει την κίνηση και ο Φέμι, με αποτέλεσμα ο Κατσαρός να απλώσει τα χέρια του και να τελειώσει τη φάση. Ακόμα 10 λεπτά για το πρώτο ημίχρονο στο Ανατολικό που ακούτε τον αγώνα πάντα από το φακό του Εραστεχνικά TV, φίλες και φίλοι. Σας περιγράφει ο Σωτήρης Καρασάρης ένα παιχνίδι σίγουρα με μεγάλη σημασία από αναβολή για το πρωτάθλημα στα κατηγορίες. Διακοπή του αγώνα με τον Κόσογλου να πηγαίνει κοντά. Παιχνίδι που, όπως είπαμε, θα δούμε αν μπορέσει να βγάλει αντιδράσει η ομάδα του Νασιόπουλου κόντρα στον ΠΑΟΚ που αποφασιστικώς κατάφερε να διαχειριστεί στη συνέχεια, να βρει χώρο, να ανοίξει το σκορ και ουσιαστικά να πάρει τον πρώτο λόγο. Αλλαγή τώρα που γίνεται με την μπάλα από δεξιά. Κάνει την κίνηση ο Μπακαλίδης. Θέλει να βγει. Επιμένει. Βγαίνω με τον Αμπατζή. Επιμένει ο ΠΑΟΚ τώρα που αφήνει την μπάλα πίσω. Λέλεκας. Μπακαλίδης. Για τον Παπαδόπουλο, η κίνηση μπροστά ο ΠΑΟΚ, για να δούμε, προσπαθεί να χειριστεί αυτή τη φάση. Επιμένει Λουτζιανιώτης, δοκιμάζει παράλληλη σέντρα. Κεφαλιά που έπιασε από καλή θέση ο Αρετής, λίγο out. Σίγουρα μετά τον κόλο ΠΑΟΚ φαίνεται να παίρνει ψυχολογία αλλά και αγωνιστικότητα στο παιχνίδι. Στο 37ο λεπτό, Ομόνια Σίδου ΠΑΟΚ 0-1. Κατοχή της μπάλας. Φέμι. Προσπαθεί. Εδώ προσπάθησε αλλά έβαλε τα πόδια του παίκτη στο ΠΑΟΚ. Σταμάτησε την πορεία. Παραχώρησε. Πλάγιο. Χαραλαμπίδης. Θα πάρει θέση. Σουγασβίλη. Βγαίνει από δεξιά. Επιμένει. Προσπαθεί στη σκότρα να περάσει όποιον βρει. Τελικά για να δούμε εδώ, τον πιέζουν δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Για να δούμε μόνος του εναντίον ολονών. Γυρνά την μπάλα. Πάει να κάνει κίνηση. Για να δούμε. Η προσπίση από τον Δουσταμπάνη. Δεξιά. Ψάχνει χώρο. Θέλει να σουτάρει ο Ντότσι. Ντότσι επιμένει. Κρατάει την μπάλα. Αφήνει τη φάση. Επιμένει μόνος του. Για να δούμε. Τελικά τον κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και έχουμε κόρνερ. Βλέπετε λίγο τα σμπροξήματα, λίγο. Οι δυνατές επίμονες φάσεις συνεχίζονται και ενώ παίρνει θέση ο Σουγασβίλη τώρα να εκτελέσει το κόρναρ σε μια προσπάθεια η ομάδα του να βρει τις ισορροπίες στα αγώνα. 38 λεπτό. Ανεβαίνει το ενδιαφέρον. Με κίνητρο βέβαια τη νίκη του αγώνα στο παιχνίδι που παρουσιάζει τεράστια βαθμολογική σημασία. Ο έμπειρος Σουγασβίλη στην εκτέλεση του κόρναρ. Η σέντρα θα γίνει κεφαλιά να αποδικαλεί από κοντά. Πάει να γίνει το σούτ, αλλά άργησε να τελειώσει τη βάση. Ο παίκτης εδώ της Ομόνιας Σίδου με αποτέλεσμα να βάλει ηρωικά με πίεση ο Λέλεκας το κορμί του εκεί, να διώξει την μπάλα και τελικά όμως παραχώρησε πλάγιο. Βλέπετε λίγο τα λάθη, λίγο η πίεση των δύο ομάδων συνεχίζεται. Κάποια νεύρα εκεί, αλλά ο τικός ο κλουπάει να ηρεμήσει για να μην αναγκαστεί να βγάλει και άλλες κάρτες. Σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, απέκτησε κίνητρο μετά τον γκολ του ΠΑΟΚ που έδωσε μεγάλο ενδιαφέρον στη συνάντηση για το πρωτάθλημα της ΑΒΑ κατηγορίας.
Προσπαθεί να βρει τις λύσεις η Ομόνοια Σύντου για να δούμε στη συνέχεια του παιχνιδιού. Εδώ οι κόντρες κόρνερ. Αγωνία και κίνητρο βέβαια το αγώνα. Σε ένα παιχνίδι που θα δούμε τελικά πώς θα κριθεί. Μπροστά η παίκτη της Ομόνοια Σύντου. Για δούμε τώρα αυτή την ενέργεια. Να αλλάξει την μπάλα. Η μπάλα περνάει από δεξιά. Τρέχει τώρα η ομάδα του ΠΑΟΚ που βγαίνει μπροστά σε αντεπίθεση. Για να δούμε. Αρετής. Κρατάει την μπάλα. Προσπάθεια τώρα γρήγορα από τον Παναγιωτίδη. Βγαίνει τώρα δεξιά η Ομόνοια Σύντου. Για δούμε τώρα τον Ντότσι. Θα κάνει το σούτ αλλά θα κονταριστεί. Και στη συνέχεια εδώ βγαίνει όμως στις κόντρες. Κερδίζει την μπάλα. Προσπαθεί να περάσει την καρδιά του ΠΑΟΚ. Αλλά κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και παραχωνούν πλάγιο. Συμπληρώνουμε το 40. Είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Φοβερό σουτ που έγινε παράλληλα. Νέο σουτ από κοντά. Γκολ! 1-1. Ισοβαρίζει ο Ομόνοια Σύντου. Μετά την πολύ καλή αυτή αλλαγή, ήρθε εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ιορδανίδης πρέπει να είναι αυτός που έφερε το 50 στα ίσα 5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Βλέπετε το παιχνίδι αποκτάει μεγάλο κίνητρο και σίγουρα γίνεται ντέρμπι εδώ στο Ανατολικό, όπου διεξάγεται η υποθροφός των προβολέων το παιχνίδι ανάμεσα στην Ομόνοια Σύντου και τον ΠΑΟΚ να έρχεται στα ίσα. 1-1 και μας επιφυλάζει βέβαια ακόμα μεγαλύτερη συνέχεια. Σας έλεγα, προσπαθούν οι δύο ομάδες να βρουν τις λύσεις, κάτι που φαίνεται να γίνεται στη συνέχεια του παιχνιδιού. Εδώ ήταν η ωραία μπαλιά που βγήκε. Πετάχτηκε ο παιδί της Ομόνοιας Σύντου και ισοφάρισε. Αλλαγή. Με την μπάλα τώρα δεξιά. Από τα πόδια τώρα από τον προθυμένο Λουζιανιώτη. Γιώκα. Άνοιξε χώρο δεξιά. Προσπαθεί να περάσει. Για με αυτή τη σέντρα που θέλει να βγάλει. Μπροστά ο ΠΑΟΚ για να δούμε. Προσπαθεί με τον Κρομίδα. Κόβει γρήγορα εδώ η Ομόνοια Σύντου. Βγαίνει τώρα δεξιά. Εδώ δεν είχε κάποιον να τον ακολουθήσει. Με αποτέλεσμα να κόψουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Θέλει ο Λουτζιανιώτης. Βγαίνει ο Παπαδόπουλος. Ανοίγει χώρο δεξιά. Μπροστά για να δούμε ο ΠΑΟΚ. Θέλει να κάνει το σούτο για να δούμε. Ο Γιώκα δεν πέρασε. Διώχνει φάουλ τώρα για την Ομόνοια Σύντου. Έχουμε την μπάλα σε κατοχή για να δοθεί συνέχεια τώρα για τον Γερακούδη. Συμπληρώνουμε 42 λεπτά. Ομόνοια Σύντου ΠΑΟΚ 1-1. Η μπάλα τώρα σε κατοχή για την Ομόνοια Σύντου για να δώσει συνέχεια στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Δοκιμάζει μια παλιά τώρα μπροστά, προσπάθησε να περάσει. Έκανε και κίνηση ο Γιώκα, δεν πέρασε. Από τα πλάγια τώρα για να δούμε ο Παπαδόπουλος που διαχειρίζεται ωραία. Συνεργάζεται και περνάει ωραία στα πόδια του αρετή. Η προσπίση τώρα μπροστά του αντιπάλου του. Κάνει με το κορμί του εκεί, προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα. Θα σουτάρει, θα κονταριστεί κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Και πάλι πάρε το εκτελέσει ο Λουτζιανιώτης. Δύο λεπτά ακόμη για το πρώτο ημίχρονο. Δύο γκολ σε ένα πρώτο ημίχρονο και σίγουρα αρκετές πρωτοβουλίες και κινήσεις είναι τα στοιχεία που παρουσιάζει το σημερινό παιχνίδι της Α κατηγορίας. Με τις δύο ομάδες να είναι στα ίσα με αυτό το 1-1, από εκεί και πέρα θα δούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μέχρι το τέλος. Σέντρα για τον ΠΑΟΚ, μια κεφαλιά τώρα από τους αμυντικούς της Ομόνοιας Σύντου, βγάλει την μπάλα έξω. Προσπαθεί να τρέξει, κερδίζει τις κόντρες και βγαίνει τώρα μπροστά. Καθυστέρησε όμως, πάτησε την μπάλα, δεν μπόρεσε. Φαίνεται κάποιο πρόβλημα να έχει εκεί, ο Σοχασβίλη. Τώρα ΠΑΟΚ με την μπάλα, για να δούμε. Διαμαρτύρησε εκεί για φάουλ, μάλλον προφανώς. Από τον πάγκο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, της Ομόνοιας Σύντου και τώρα. Έχουμε τώρα κατοχή για τον ΠΑΟΚ που διακόπτηκε το μάτς προηγουμένως. Απ' έξω από τα καρέ του Γερακούδη. Για να δούμε, φουντώνει το ενδιαφέρον το αγώνα και είναι λογικό.
σε ένα παιχνίδι δυναμικότητας με τους φιλοξενούμενους τώρα να παίρνουν θέση να εκτελέσουν τον φάουλ. Σχεδόν ένα λεπτό πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, εδώ από το Ανατολικό, στο ποδοσφαιρικό αγώνα του πρωταθλήματος Ένωσης Μακεδονίας για την ΑΦΑ κατηγορία. Γίνεται η εκτέλεση του φάουλ. Η σέντρα, η κεφαλιά παράλληλα προσπάθησε με το κορμί του αρετής να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα του Γερακούδη, αλλά δεν μπόρεσε να διαχειριστεί με αποτέλεσμα κατάληξε out παράλληλα από το δοκάρι το δεύτερο του Γερακούδη. Καθαρό μυαλό βέβαια και σίγουρα υπέρβαση των δύο ομάδων είναι το κριτήριο του παιχνιδιού. Για να δούμε μέχρι το τέλος. Ο Μόνιας είδε ο ΠΑΟΚ 1-1. Γερακούδης θα πάρει θέση. Δοκιμάζει βαθιά παλιά. Κεφαλιά που έγινε από τον Τασιούλα. Ξανά ο ίδιος. Ανοίγει μια σέντρα προωθώντας εκεί τον Κρομίδα. Κρομίδας από τα πλάγια. Πατάει την μπάλα. Προσπαθεί να περάσει τον αντίπαλό του. Κάνει την κίνηση. Ανοίγει χώρο. Το σούτ από κόντρα σε έδιωξαν εκεί οι αμυντικοί της Ομονιασίδου και ο Χαρλαμπίδης. Εδώ τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά οι παίκτες της Ομονιασίδου. Πάει να γίνει μια σέντρα. Πιέζει ο Γιώκα. Η αλλαγή τώρα για να δούμε αυτή την αντεπίθεση. Μόνος του εναντίον ολονών εκεί ο παίκτης της Ομονιασίδου. Τι έχουμε, φάουλ. Φάουλ. Συμπληρώσαμε τα 45 λεπτά. Πάμε σε μικροκαθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου για να δούμε αν μείνει ανοιχτό το αποτέλεσμα σε μια πρόβλητη μονομαχία ανάμεσα στην Ομονιασίδου και τον ΠΑΟΚ. Που μοιράζονται σίγουρα εντυπώσει και το σκορ ισόπαλ 1-1. Δεν κόντασε, η μπάλα δεν πέρασε. Μέσα από τα λάθη και μέσα από την πίεση, δυο μα επιμένουν. Τσαχουρίδης και πριν ολοκληρωθεί η φάση για τον ΠΑΟΚ, εδώ ο κύριος Τικόζογλου σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει εδώ στο γήπεδο το Ανατολικό στο πρώτο ημίχρονο. Ομόνια Σίδου και ΠΑΟΚ ισόπαλο 1-1 σε ένα ωραίο και ανταγωνιστικό παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις όμορφες εικόνες πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο από το ποδοσφαιρικό αγώνα του πρωταθλήματος της Ένωσης Μακεδονίας που ακούτε σε περιγραφή του Σωτήρη Καρασαρίδη. Συμφωνείτε του ποδοσφαίρου για το δεύτερο ημίχρονο από το γήπεδο του Ανατολικού για το πρωτάθλημα ΑΦΑ κατηγορίας. 1-1, μέχρι στιγμής ο Αρετής έδωσε προβάδισμα στο 32 με τα πορεία παλιά του Παπαδόπουλου. Ο Σουχασβίλης σοφάρισε 5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιώνου και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, ακόμα 45 λεπτά για να δούμε πώς θα κριθεί το παιχνίδι ανάμεσα στις ομάδες που ψάχνουν βέβαια την νίκη στη σημερινή συνάντηση. Στη σέντρα ο ΠΑΟΚ και ο Τικόζογλου σφυρίζει την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου για να δούμε τα επόμενα 45 λεπτά και την τύχη βέβαια που θα έχει το σημερινό παιχνίδι. Όπως είπαμε, όσο θα κυλάει ο χρόνος, τόσο θα ευρύνεται και το ενδιαφέρον του αγώνα. Η παλιά τώρα δεξιά. Εκεί που προσπάθησε να περάσει. Έχουμε ένα πλάγιο τώρα από την ενέργεια που έκανε. Εκεί ο Μπατζής, η μπάλα για τον ΠΑΟΚ που προσπαθεί να βγει μπροστά. Πήγε και ο Κρομίδας. Το σούτ τώρα που γίνεται. Η αλλαγή τώρα για τον ΠΑΟΚ να βγει μπροστά. Η ενέργεια από τον Γιώκα. Επιμένει. Βγαίνει εδώ ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Που κρατάει την μπάλα στα πόδια του. Και η μπάλα στα δίχτυα. 1-2 ΠΑΟΚ με αυτή την προσπάθεια που έγινε με τον ίδιο παίχτη να σκοράρει και να ξαναβάζει μπροστά τον ΠΑΟΚ για δεύτερη φορά. Να δω λοιπόν μια δράνεια στην άμυνα της Ομόνιας Σίδου και Ομόνιας Σίδου ΠΑΟΚ 1-2. Στο 46. Για δεύτερη φορά μπροστά ο ΠΑΟΚ στο σκορ. Με αυτή την ουσιαστικά πρώτη φάση όπως έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Πλέον το παιχνίδι παίρνει μια φοβερή τροπή. Για να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέχρι το τελευταίο λεπτό με την Ομόνια Σίδου να ψάχνει τις λύσεις και τον ΠΑΟΚ να παίρνει μπροστά προβάδισμα για δεύτερη φορά. Αγωνία σίγουρα και ενδιαφέρον. Κόρνερ για τον Ντότσι.
Η μπάλα σε κατοχή τώρα για την ομάδα της Ομόνιας Σίδου που εκτελείται τώρα απευθείας στη σέντρα. Η κεφαλιά που πέρασε από όλους. Προσπαθεί να βγει τώρα μπροστά. Θέλει να κάνει ο Γιώκα και την κίνηση. Οι κόντρες. Έρχεται τώρα γρήγορα εδώ και προσπαθεί να αλλάξει την μπάλα για να δούμε ο Πάουκ που βγαίνει επικίνδυνα τώρα γρήγορα μπροστά. Προσπαθεί να γυρίσουν οι παίκτες της Σίδου. Στην κατοχή πίσω. Καλύπτει όμως, διώχνει. Δεν έχει άλλη επιλογή. Αλλάζοντας την πορεία, παραχωρώντας πλάγιο. Ο παίκτης του Ομόνιας Σίδου, ο Αμπατζής. Αυτό που έλεγα βέβαια ότι τα γκολ σίγουρα δίνουν ένα άλλο κίνητρο στη συνέχεια και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του παιχνιδιού. Αφού και οι δύο ομάδες, όπως είπαμε, ψυχωμένες, ο ΠΑΟΚ σίγουρα διαχειρίζεται καλά τις καταστάσεις του παιχνιδιού και προσπαθεί να μπαίνει απειλητικά στην εστία εκεί του Γερακούδη. Όπως και τώρα με τον Γκρομίδα, ο οποίος πατάει την μπάλα. Γύρισε, αλλά έχουμε. Για να δούμε τώρα το φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ έξω από τα καρέ της Ομόνιας Σίδου που προηγείται για δεύτερη φορά με 2-1. Για να δούμε την εκτέλεση τώρα που θα πάρει θέση ο Λουτζιανιώτης. Θα κάνει τη σέντρα, κεφαλιά που διώχνει ο Ομόνιας Σίδου. Προσπάθησε να γεμίσει εκεί ο Μπακαλίδης. Η μπάλα βγαίνει με κεφαλιά, πάει να γίνει ένα σούτ εκεί δεξιά. Έρχεται από την άλλη μεριά, διώχνει ο ΠΑΟΚ που βγάζει την μπάλα έξω. Αυτή θα καταλήξει σε πλάγιο. Για να δούμε γρήγορη παλιά τώρα που γίνεται, Λουτζιανιώτης. Θα γίνει ένα σούτ απευθείας. Ψηλά πάνω τα δοκάρια της εστίας της Ομόνιας Σίδου του Γερακούδη out. Αντίστρωμη μέτρηση του παιχνιδιού, καθώς μπαίνουμε στο 50 το αγώνα, 5 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Εδώ στο Ανατολικό παρακολουθείτε το ποδοσφαιρικό αγώνα υπό το φως των προβολέων, θυμίζω, σε περιγραφή πάντα του Σωτήρη Καραζαρίδη, σαν έναν αγώνα με ιδιαιτερότητες αλλά και τεράστια σημασία παρουσία αρκετών φίλων και επωνύμων. Όπου, όπως είπαμε, οι δύο ομάδες προσπαθούν, όπως είπαμε, να αρπάξουν αυτή τη νίκη που έχει σημαντικό χαρακτήρα. Σας είπα τα σενάρια. Ο ΠΑΟΚ θέλει να μειώσει τη διαφορά στους συν 6 από την κορυφή. Διεκδικεί ψηλούς στόχους κοντά στην Ομόνια Σίδου που θέλει, όπως είπαμε, τη νίκη για να αποφύγει μπλεξίματα και όσον αφορά την παραμονή στην κατηγορία. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι βέβαια έδειξε τα στοιχεία που παρουσιάζει παρά τα όσα λάθη και σίγουρα την επιμονή των δύο ομάδων που προσπαθούν να διαχειριστούν. Τσαχουρίδης με την μπάλα προσπαθεί να αλλάξει από δεξιά. Πάει να γίνει κάποια σέντρα για τον ΠΑΟΚ. Οι κόντρες από κοντά θέλει να τελειώσει τη φάση. Πήγε ο Αρετής, το σούτ ψηλά. Η μπάλα τώρα στην κατοχή για τον Χατζημιχαήλ. Προωθεί την μπάλα γρήγορα για τον Αμπατζή. Ιορδανίδης. Ιορδανίδης ανοίγει χώρο, κάνει το λάθος, το εκμεταλλεύεται ο παίκτης του ΠΑΟΚ που προσπαθεί να βγει μπροστά. Για να δούμε τώρα την παλιά του με προθυμένο τον Τασιούλα. Βγαίνει ο Κρομίδας, σουτάρει απευθείας σε καλή θέση, αστοχή όμως εδώ να ξεφύγει κι άλλο για τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος πάτησε ωραία την μπάλα, διαχειρίστηκε, αλλά στο τελικό σου που έκανε σήκωσε πολύ ψηλά και την αστόχησε στην εστία του Γερακούδη. Αλλαγή ετοιμάζει η Ομόνια Σίδου για να δούμε, προσπαθεί να ενισχύσει την επιθετική γραμμή και από ό,τι βλέπω για να δούμε ποιος φεύγει. Αν δεν κάνω λάθος φεύγει ο Χαρλαμπίδης ή για τον ΠΑΟΚ είναι η αλλαγή. Βαγγέλη. Για τον ΠΑΟΚ. Ναι, για τον ΠΑΟΚ. Φεύγει το 7. Φεύγει ο Μπακαλίδης. Στο 52.
Θα σου πω σε λίγο ποιον πέρασε. Με το 13, ο Σιδηρόπουλος. Κατοχή τώρα από τα πόδια τώρα από τον παίχτη του ΠΑΟΚ που κάνει μια παλιά μπροστά, προσπάθησε να βρει τον Κρομίδα. Για να δούμε εδώ, προσπαθεί να σουτάρει αλλά κλείνεται. Τελικά είναι για ποιον, για την ομάδα του ΠΑΟΚ λέει ο Τικόζογλου, συμβουλεύοντας και από τον πρώτο βοηθό. Εκτελείται από τον Λουζ Γιαννιώτη. Η μπάλα έφυγε παρά τις προθέσεις εκεί από αμυντικό παίχτη της Σύνδου σε κόρνερ. Για να δούμε, είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο και όσο κυλάει ο χρόνος τόσο μεγαλώνει το ενδιαφέρον. Και αυτό δείχνει βέβαια ότι από τη μια οι προθέσεις του ΠΑΟΚ να αποδράσουμε το διπλό από το Ανατολικό και από την άλλη αν μπορεί η Ομόνοια Σύνδου να αλλάξει την τύχη του αγώνα. Εκτελείται απευθείας. Η σέντρα που γίνεται. Η μπάλα περνάει από όλους εκεί σε ένα χώρο τώρα που κινείται. Και προσπαθεί τώρα να βγει ο Λέλεκας. Θα γυρίσει την μπάλα, διώχνεται έξω. Πάει για σούτ απευθείας, προσπάθησε εδώ ο Γιώκα να απειλήσει. Για να δούμε το σούτ τώρα που δοκιμάζει απευθείας. Την κίνηση πάνω πέσει του ΠΑΟΚ, αλλά δεν θα μπορέσει να την αξιοποιήσει παρά τις προθέσεις του Αυγητίδης. Βαθιά παλιότερα που γίνεται. Σοχασβίλη πατάει την μπάλα. Μόνο στο προσπαθεί, αλλά δεν μπόρεσε εκεί κάποιο να τον βοηθήσει. Με αποτέλεσμα η μπάλα πίσω στον Αυγητίδη. Κατσαρός. Η μπάλα από τα πόδια τώρα του Τασιούλα. Προσπαθεί να κάνει την κίνηση. Μπροστά, για να δούμε, θέλει να περάσει. Εδώ πέναλτι. Εδώ πέναλτι για την Ομόνοια Σύνδεση, αυτή την ανατροπή. Στο σμπρόξιμο αυτό, με τον δικό σου που τα κοντά στη βάση, θα δείξει την αισχά των ποινών. Και έτσι η Ομόνοια Σύνδεση έχει την ευκαιρία, στην πιο μεγάλη ευκαιρία που δίνεται στην κατοχή της, εφόσον μπορέσει να την αξιοποιήσει, να ισοφαρίσει. Να δούμε. Ένα πέναλτι που βλέπω να αναλαμβάνει ο ίδιος που το κέρδισε και είναι φυσικά ο Ντότσι, ο οποίος θα το εκτελέσει. Στο 56. Για να δούμε αν θα γίνει το 2-2. Ντότσι παίρνει φορά. Κάτω κάρια ο Κατσαρός. Ντότσι το εκτελεί. Η μπάλα στα δίχτυα. 2-2. Φαίνει στα ίσα η Ομόνοια Σύνδου και πλέον όλα για όλα. Στη συνέχεια βλέπετε εδώ πως το πανηγυρίζει ο παίκτης του Ομόνοια Σύνδου που δέχεται και τα συγχαρητήρια. Οι αντιδράσεις των γηπεδούχων, τυπικά γηπεδούχα η Ομόνοια Σύνδου, φαίνεται να φαίνουν τις ισορροπίες και έτσι να καταφέρνει έστω και από τα 11 μέτρα πλέον να ξαναμπαίνει στο παιχνίδι ξανά από την αρχή. Είδατε εκεί ο Ντότσι που το πανηγύρισε, έθεσε και στις κάμερες την προσπάθεια αυτή που έκανε. Όλα για όλα, σε ένα φοβερό δεύτερο ημίχρονο, με βροχή τα γκολ όπως λέμε, στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Κατάφερε όπως είπαμε η Ομόνοια Σύνδου να βρει τις λύσεις, να σκοράρει και πλέον να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν αλλάξει κάτι περισσότερο. Αλλαγή τώρα μπροστά.
Ιορδανίδης. Γύρισε εκεί. Η μπάλα από τα πόδια από τον Λουτζιανιώτη. Εδώ το σουτ που γίνεται, κερδίζει πλάγιο η Ομόνια Σίδου. Τον Αμπατζή να παίρνει θέση. 4 γκολ σε ένα φανταστικό παιχνίδι που διεξάγεται, θυμίζω, εδώ στο Ανατολικό. Συμπληρώνουμε το 57ο λεπτό. Πλάγιο για τον Σογασβίλη. Η μπάλα μετά από κόντρες, το σούτ που γίνεται, σταματάει την πορεία την μπάλα ο Μαγουλάς. Τσαχουρίδης. Η μπάλα μπροστά, προσπαθεί ο Χρωμίδας. Οι κόντρες. Προσπάθεια από τον Σουγασβίλη, αλλά η μπάλα έχει βγει. Είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, λέει ο επόπτης. Χαραλαμπίδης μετά από αλλαγή με τον Τασιούλα. Πίσω η μπάλα στα πόδια των παιχτών του ΠΑΟΚ. Αυγετίδης για τον Κατσαρό. Συμπληρώνουμε το 14ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, 51ο λεπτό. Μεγαλώνει το ενδιαφέρον, ο Ομόνια Σίδου ΠΑΟΚ στα ίσα 2-2. Σε ένα αμφίροπο αλλά και σίγουρα συναρπαστικό παιχνίδι που διεξάγεται στην Βαλμάδα εδώ στο Ανατολικό, υπό το φως των προβολέων για το πρωτάμα της Ένωσης Μακεδονίας, την Α κατηγορία. Παρουσία αρκετών φίλων. Από εκεί και πέρα να δούμε αν μπορούν ο ΠΑΟΚ να αποδράσει με την νίκη και να μειώσει τη διαφορά και αν η Ομόνια Σίδου μπορεί να κάνει την απόλυτη ανατροπή, αν και βρέθηκε 2 φορές πίσω στο σκορ. Η μπάλα από τα πόδια του Γερακούδη, πρόθεση της μπάλας στο Χατζημιχαήλ, ο οποίος ανοίγει χώρο και περνάει για τον Αμπατζή. Αμπατζής επιμένει, πατάει την μπάλα για να δούμε, θέλει να σουτάρει. Γυρνάει σε ένα χώρο τώρα που κλείνεται, έκανε την κίνηση και ο Παναγιωτίδης. Η σέντρα από δεξιά από τον Σουγασβίλη. Προσπάθεια τώρα, για να δούμε, να περάσει κάποια σέντρα. Πλάγιο. Με τον ΠΑΟΚ τώρα να βγαίνει μπροστά. Για να δούμε. Προσπαθεί να αλλάξει. Πήγε να παίξει μπροστά. Εδώ offside υποδεικνύεται. Χατζη Μιχαήλ. Προσπάθησε να βγει, δεν πέρασε. Πάει να γίνει κάποια σέντρα τώρα με μια μπαλιά τώρα μπροστά. Οι κόντρες. Θέλει να αλλάξει εδώ ο χώρο. Η μπάλα περνάει από όλους, είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Τασιούλας προσπαθεί να ανοίξει χώρο, τρέχει ο επιθετικός ο Κρομίδας, αλλά βγαίνει ο Γερακούδης, μαζεύει την μπάλα. Για να δούμε, στα ίσα δύο ομάδες, στο 61 μπήκαμε, 2-2 παιχνίδι, βέβαια με πλούσιο ρυθμό και αγωνιστική δράση. Με τις δύο ομάδες να προσπαθούν, όπως είπαμε, να βρουν ξεκάθαρα πλέον ένα τρίτο γκολ και ίσως μαζί και την νίκη. Για να δούμε πώς θα κριθεί μέχρι το τέλος. 2-2. Αλλαγή τώρα από δεξιά για την Ομόνια Σίδου, πεσμένος κάτω δεν μπόρεσε. Κλέβει την μπάλα ο Σιδηρόπουλος. Offside όμως εδώ. Έχει σηκώσει τη σημαία, αλλά δεν τον έχει δει τώρα τον ιδιωτικό σοκνό. Ξεκάθαρα με στόχο το τρίτο γκολ που θα αναδείξει τον νικητή. Αν και βρέθηκε 2 φορές πίσω η Σύνδος, αντέδρασε, κατάφερε να βρει τα γκολ. Θυμίζω το σκορ αγώνα.
Στο 32 ο Αρετής έκανε το 0-1, απάντησε στο Γασβίλη 5 λεπτά πριν το φινάλε. Με το πρώτο λεπτό της επανάληψης πάλι ο ίδιος παίχτης έκανε το 1-2 και με πέναλτι που εκτέλεσε ο Ντότσι που το κέρδισε ο ίδιος το 56, σοφάρισε σε 2-2. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τα στοιχεία του παιχνιδιού και την εξέλιξή του για να δούμε πώς θα κριθεί. Κατοχή τώρα με την αλλαγή που έκανε και ο Μαγουλάς. Πίσω η μπάλα. Έρχεται στα πόδια τώρα του Τσαχουρίδη. Ανοίγει χώρο. Θέλει να βγει. Κλείνεται. Βγαίνει ο Πάκο επικίνδυνα. Γιάννουμε. Κρομίδας. Εδώ ψάχνει να αλλάξει. Παίζει τον αδείο. Τα Σιούλας. Στρώνει την μπάλα εκεί που θέλει ο επιθετικός ο Γιώκα. Απ' την άλλη μεριά. Αρετής. Μπροστά προσπαθεί να βγει. Βγαίνει τώρα. Καθυστέρησε ο Ιορδανίδης. Δεν αντιλήφθηκε ότι η μπάλα πήγε στα πόδια του. Τώρα προσπαθεί να ανοίξει χώρο. Παίζει ωραία τον αδείο. Και βγαίνει ο Σουχασβίλη. Για να δούμε. Προσπαθεί να βγει. Μόνο στα άλλα άνοιξε πολύ εκεί. Δεν μπόρεσε. Με αποτέλεσμα που άκου να βγει. Μπροστά ο Κρομίδας. Που βγαίνει τώρα γρήγορα μπροστά. Θέλει να περάσει πιο βρει. Βάζει τα πόδια του. Σταματάει ο Μαγουλάς. Παναγίνα Σούτε βγαίνει από τα πλάγια. Σιδηρόπουλος. Βλέπετε το παιχνίδι έγινε ακόμη πιο δυνατό. Η παλιά τώρα που γίνεται από κόντες διώχνει την μπάλα. Επιμένει τώρα ο Πέτσε εδώ τη Ομόνια Σίδου. Γεμίζει μια παλιά. Τρέχει ο Φέμι. Πάει να καλύψει το κενό εκεί ο Αυγετίδης. Πίσω στον Κατσαρό. Βλέπετε το παιχνίδι ανοίχτηκαν πολλοί ομάδες με την πίεση που εξασκούν ψάχνοντας όπως είπαμε το τρίτο γκολ. Είμαστε σε ένα σημαντικό χρονικό διάστημα του αγώνα. 64 λεπτό δείχνει το χρονόμετρο στο γήπεδο του Ανατολικού. Ομόνια Σίδου ΠΑΟΚ 2-2. Αλλαγή τώρα από δεξιά. Από τα πόδια τώρα από τον Τσαχουρίδη γύρισε και ο Αυγετίδης. Για να δούμε εδώ τώρα που θέλει να κάνει κάποια σέντρα. Λέκας. Η μπάλα περνάει από όλους ένα σούτ τώρα που γίνεται σε μια βαθιά παλιά. Τρέχει να διεκδίκησει. Βγαίνει τώρα αλλά εκεί δεν ήταν η καλή επιλογή νομίζω. Για τον Εφέμι ο οποίος πήγε να κάνει να κρεμάσει τον κουρκίπερ τον Κατσαρό αλλά δεν μπόρεσε. Μπροστά ο Πάκ με τον Τσαχουρίδη. Ανοίγει ωραία από δεξιά. Μπροστά επιθετικός ο Κρομίδας. Για να δούμε. Προσπαθεί να κάνει σέντρα. Μπαίνει. Γυρνάει παραλίγο εδώ στην κεφαλιά που έπιασε ο Σιδηρόπουλος να απειλήσει την εστία της Σίδου και να τη βάλει για τρίτη φορά μπροστά. Βλέπετε οι επιθέσεις του ΠΑΟΚ πολλές φορές γίνονται επικίνδυνες όταν εκεί η άμυνα της Σίδου προσπαθεί να την πιάσει όπως λέμε στον ύπνο. Η δραστηριότητα ομάδα του ΠΑΟΚ η ΚΑΠΑ16 που δείχνει βέβαια ότι υπάρχει πλούσιο ταλέντο. Στάθηκε σε μεγάλο διάστημα προς τα καλά. Από εκεί και πέρα προσπαθεί και σύντομα να βγάλει αντιδράσεις. Και σίγουρα παρά τις δυσκολίες των δύο ομάδων, προσπαθούν όπως είπαμε νύχια με δόντια να φτάσουν στην νίκη. Για να δούμε. Μοιράζονται μέσα στιγμή σκορ και εντυπώσεις. Από εκεί και πέρα, πώς θα αναδειχθεί ο νικητής μέχρι το τέλος. Είχαμε κάποια αλλαγή, όχι έτσι. Όχι. Όχι. Συνέχεια με τον. Γερακούδη στο ελεύθερο. Βαθιά παλιά που έγινε. Η μπάλα περνάει από όλους. Θέμη, ανοίγει ωραία με τα κουνάκι. Μπροστά ο Σουχασβίλη. Αλλά εκεί όμως δεν είχε κάποιον να ακολουθήσει γιατί ο Θέμη ήταν πολύ πίσω. Κατσαρός. Τσαχουρίδης. Στα πόδια τώρα που θέλει να βγει μπροστά. Κάνει κίνηση ο Τασιούλας. Ανοίγει χώρο. Τρέχει ο Κρομίδας. Που πατάει την μπάλα. Συνεργάστηκε εκεί με τον Σιδηρόπουλο. Για να δούμε τώρα ο ΠΑΟΚ θέλει να σουτάρει από μακριά, κάνει το σουτ ο Τασιούλας. Πάει ο ΠΑΟΚ εδώ, διώχνει η Ομόνια Σίδου. Φέμι με το σώμα, Σουχασβίλη στην κίνηση. Κρατάει με το κορμί του, γυρνάει πίσω την μπάλα. Αμπατζής. Σουχασβίλη βγαίνει τώρα. Για να δούμε τι θα κάνει. Προσπαθεί να βρει χώρο, να κάνει σέντρα. Βγάζει μπαλιά. Ανοίγει από την άλλη μεριά. Βγαίνει όμως πιο έξυπνο ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Λουτζιανιώτης, που κερδίζει μονομαχία. Και ανοίγει χώρο. Για να δούμε τώρα το κλέψιμο. Δεξιά. Η ενέργεια από τον Κρομίδα. Η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια. Ευκαιρία που κάνει ο επιθετικός του ΠΑΟΚ να ανάψει το παιχνίδι ο Αρετής και να πετύχει ένα ακόμη γκολ. Βλέπετε σίγουρα τις εντυπώσεις κερδίζει η ομάδα του ΠΑΟΚ.
που στέκεται πολύ καλά επιθετικά, διαχειρίζεται τις φάσεις και θεωρώ σε κρίσιμο σημείο βρέθηκε πολύ κοντά προφανώς να πετύχει ένα ακόμη γκολ σε αυτή την ωραία συνεργασία που έγινε. Το μέσα δώστε, το μέσα. 22ο λεπτό, 23ο. 67ο, 68ο της συνάντησης. Εδώ στο Ανατολικό, ο οποίος έχει την ευκαιρία φίλες και φίλοι να απολαύσετε σίγουρα ένα πολύ πλούσιο και συναρπαστικό παιχνίδι ανάμεσα δύο ομάδες που τα δίνουν όλα παρά τις αντοχές και τη δυναμικότητα και τη βαθμολογική σημασία του αγώνα από τα πρώτα λεπτά. Σύνδος και ΠΑΟΚ στο φουλ. Για να δούμε. Αυγητίδης. Ανοίγει χώρο από την άλλη μεριά. Μπροστά ο ΠΑΟΚ. Γιώκα. Πιέζεται. Ψάχνει χώρο. Διώχνει υποπίεση πέτσε και τη Σύνδο. Προσπαθεί να βάλει τα πόδια του Χαρλαμπίδης. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Θα με επιτρέψετε να πω με την εμπειρία μου βέβαια, εδώ τώρα θα φανεί ποιος θα έχει καθαρές σκέψεις ή ποιος θα δημιουργήσει τις φάσεις για να μπορέσει να τελειώσει και να φτάσει σε κάποιο γκολ για να αρπάξει την νίκη. Όσο πως ήρθαν τα πράγματα, σίγουρα σαφώς ξεκάθαρα προσπαθούν οι δυο μας να κάνουν την υπέρβαση. Εδώ μια μπαλιά, αλλά βλέπει ο τρομπλόκας του ΠΑΟΚ, βγαίνει από την αιστεία του, δεν έχει άλλη επιλογή για να διώξει στα πλάγια. Κατοχή και από τον Τζαχουρίδη. Κλέψουμε τώρα για να δούμε. Σουχασβίλη, θέλει σουτάρι. Κάνει το σουτ και εδώ χάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία να την άξει το παιχνίδι στον αέρα αφού έγινε αποδέκτης. Έκανε το σουτ αλλά σήκωσε ψηλά στην τελική προσπάθειά του για να στοχίσει σε καλή θέση στην αιστεία του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά φίλες και φίλοι θυμίζω με το παιχνίδι σίγουρα να έχει γίνει ντέρμπι. Στο 69 οι κόντρες κερδίζει τη μονομαχία ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Ανοίγει χώρο, βάζει τα πόδια του, προσπάθεια από κάποιον. Έρχεται ήρεμα ο Γιώκα. Αφήνει πίσω από τον Αυγητίδη. Στα πλάγια ο Τσαχουρίδης. Αυγητίδης προσπαθεί να βγάλει μπροστά τον ΠΑΟΚ. Ψάχνει παλιά. Τώρα βγάζει σέντρα. Ψάχνει τον Κρομίδα. Περνάει τώρα στον Κρομίδα. Για να δούμε. Που επιμένει και παίρνει και έξυπνα το πλάγιο. Κρομίδας εκτελεί το πλάγιο τώρα. Ψάχνει στη ρήγματα εκεί. Πάνε δύο πέτσες κοντά στο ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ. Η προσπίση από τον Τσιούλα. Και φάουλ. Για να δούμε φυσικά μέχρι το τέλος υπερπροσπάθεια των δύο ομάδων για κάποιο γκολ. Σε ένα παιχνίδι που όσο κυλάει τόσο μεγαλώνει το ενδιαφέρον. Εδώ έχουμε και μια γκράμπα από ό,τι βλέπω στον παίχτη της Ομόνια Σύνδου. Για να δούμε τώρα την εκτέλεση του φάουλ. Θα γίνει σέντρα από τον Γιαννιώτη. Η μπάλα, παρόλο που πετάχτηκαν εκεί οι δυο παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά πίσω στο Γερακούδι. Ακόμα 20 λεπτά. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι σε αυτό το 2-2. Σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, έδειξε ξεκάθαρα μοναδικό στόχος των δύο ομάδων η νίκη. Σας είπα τα σενάρια για όσους δεν μας ακούσατε από την αρχή. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να μειώσει τη διαφορά στην κορυφή. Να πω ότι δεν υπάρχουν play-off. Και έτσι λοιπόν η ομάδα του ΠΑΟΚ προσπαθεί να πλησιάσει όσο περισσότερο την κορυφή για να διεκδικήσει τους στόχους που είναι ξεκάθαρο το πρωτάθλημα. Απ' την άλλη όμως πλευρά, η τυπικά γηπεδούχα ομάδα της Ομονίας Σύνδου που θέλει να μην μπλέξει, ψάχνει την νίκη γιατί δεν έχουν πολλές επιλογές. Και αυτό κάνει βέβαια το παιχνίδι ακόμη περισσότερο να έχει κίνητρο και ενδιαφέρον. Για να δούμε ποιος θα αρπάξει τις ευκαιρίες και ποιος θα κάνει τα λιγότερα λάθη μέχρι το τέλος. Σουχασβίλη τώρα με την μπάλα, πατάει ο εμπειρός παίκτης. Θέλει να περάσει εκεί τον νεαρό παίκτη του ΠΑΟΚ που τον πιέζει. Η κίνηση που γίνεται. Έχουμε. Την μπάλα να καταλήγει, τι έχει δείξει. Αλλαγή ετοιμάζει η Ομόνια Σύνδου και ουσιαστικά τώρα, για να δούμε ποιος θα φύγει. Φεύγει τώρα από το παιχνίδι ο Ιορδανίδης. Στο 72. Για να κάνει και την πρώτη αλλαγή ο κύριος Νασιόπουλος. Για να δούμε αν από τον πάγκο μπορεί να αλλάξει
Βλέπω να κάνει και δεύτερη αλλαγή. Ή μάλλον όχι. Μία. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να κάνει και ο ΠΑΟΚ μία ακόμα. Θα σου πω αν είμαι σιγουριά. Να μπει και το 12 που είναι ο Μαύρος. Όλα αυτά γίνανε στο 72. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ που προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα. Περνάει μπάλα για να δούμε Αρετής. Βγαίνει τώρα επικίνδυνα, προσπαθεί να αλλάξει και να κάνει κάποια προσπάθεια σε σέντρα με τον Παπαδόπουλο τώρα. Κεφαλιά ψαράκι από τον παίχτη της Ομόνιας Σίδη. Διώχνει την μπάλα έξω. Η επιστροφή για τον Λελέκα. Κεφαλιά τώρα από τον Μαγούλα. Άνοιγμα στα πλάγια με προωθήσει τον Κρομίδα. Οι κόντρες. Βγαίνει ο Φέμι. Παίρνει φάουλ τώρα από τον επιθετικό του ΠΑΟΚ τον Κρομίδα. Άντε, πώς έγινε. Πρώτη φορά. Το δεις αυτό. Κατά λάθος μπορεί. Κατά λάθος. Γρήγορη παλιά τώρα μπροστά. Εδώ προσπάθησε να περάσει τις κόντρες. Έχουμε πλάγιο για την Ομονία Σίδου. Το σούτ που έγινε από τον προθυμένο εκεί Αμπατζή. Η μπάλα στα πόδια τώρα του Γιώκα. Προσπαθεί να αλλάξει. Εδώ θα γίνει τώρα μια σέντρα από δεξιά. Συμπληρώνουμε 77ο λεπτό. Ομόνια Σίδου ΠΑΟΚ 2-2. Με την αγωνία σίγουρα κορυφώνεται πλέον στα 15 λεπτά. Θυμίζω τους σκορ αγώνα. Στο 32 ο Αρετής έκανε το 0-1 μετά από ωραία παλιά που δέχτηκε τον Παπαδόπουλο. Απάντησε ο Χασβίλη στο 41-1. Στο 46 το πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου ο Αρετής με ένα δεύτερο γκολ έκανε το 1-2, αλλά πέναντι που κέρδισε το 56 ο Ντότσι το αξιοποίησε ισοφαρίζοντας σε 2-2 και από εκεί και πέρα σημαντικές ευκαιρίες δημιουργούνται βέβαια στον αγώνα. Τώρα θα δούμε μέχρι το τέλος ποιος θα πιέσει περισσότερο για να φτάσει σε αυτή την πολύ σημαντική νίκη του σημερινού παιχνιδιού, σε ένα παιχνίδι που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και διεξάγεται υπό το φως των προβολέων εδώ στο Ανατολικό. Παρουσιάζει αρκετό κόσμο και όπως είπαμε το παιχνίδι συνεχίζεται με μεγάλο κίνητρο την νίκη. Ο Σύντος προσπαθεί να αλλάξει. Για να δούμε. Ο Φέμι από κοντά. Η μπάλα πάει να περάσει εκεί στον Ντότσι. Για να δούμε που θέλει να γυρίσει. Επιμένει μόνος του. Υπροσπίζει. Πάει να σουτάρει. Οι κόντρες. Τελικά έχουμε πλάγιο. Πιέζουν οι δύο ομάδες. Ψάχνουν τον τρίτο γκολ. Για να δούμε. Όσο και λέει ο χρόνος, τόσο βγαίνει το ενδιαφέρον. Και όλα αυτά θυμίζω στο 78 μετά. Κατοχή της μπάλας. Εδώ δεν πέρασε. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Προσπάθησε εκεί και ο Κρομίδας. Για να δούμε τώρα την ενέργεια τώρα να παίξει εδώ μπροστά. Πήγε να γίνει το λάθος, πήγε να πιέσουν οι παίκτες της Ομονίας Σίδου. Κεφαλιά που βρήκε τον Μαύρο, δεν μπόρεσε να δει κάπου που πέρασε. Με αποτέλεσμα γυρίσει πιο πίσω. Για να δούμε τώρα από τον Μαγούλα που πιέζεται από τον επιθετικό εκεί του ΠΑΟΚ τον Σιδηρόπουλο. Έβγαλε παλιά. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Τασιούλας το εκτελεί. Προσπαθεί να περάσει. Οι κόντρες. Τι έχουμε. Μια ακόμη αλλαγή ετοιμάζει ο Ομόνια Σίδου. Προσπαθώντας να ενισχύσει την επιθετική γραμμή. Για να δούμε φεύγει αν δεν κάνω λάθος από την άλλη μεριά. Τώρα. Φεύγει ο Ντότσι. Ο Ντότσι φεύγει από τον αγώνα. Στο 79. Για δούμε τώρα εδώ προσπαθεί να βγει. Χατζημιχάλη διώξε. Για να δούμε όλα για όλα. Με καθαρό μυαλό και καθαρές σκέψεις αλλά και επιμονή. Στην προσπάθεια του τρίτου γκολ που ψάχνουν δύο ομάδες για να πάξουν αυτή τη νίκη. Παιχνίδι με τις δικές του ιδιαιτερότητες συνεχίζεται.
εδώ για το πρωτάθλημα της κατηγορίας από το Ανατολικό. Μου το παρακολουθείτε φίλες και φίλοι. Φέμι, πατάει την μπάλα, προσπαθεί κάποιος να τον καλύψει. Έρχεται δεξιά ο Σαχινίδης. Γύρισε η μπάλα από την άλλη μεριά. Πάει να γίνει μια παλιά. Τρέχει τώρα μπροστά, για να δούμε. Προσπαθεί να περάσει ο παίκτης του. Ματζήρης. Ένα σούτ τώρα στη σέντρα. Οι κόντρες. Για να δούμε κάποιος παίκτης εδώ. Προσπαθεί το ΠΑΟΚ ήρεμα να ανοίξει χώρο από την άλλη μεριά. Θα γίνει μια παλιά τώρα μπροστά. Προσπαθεί να περάσει. Οι κόντρες. Ο Μαγούλας βάζει το πόδι του. Μπροστά ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί καταστάσεις. Δεξιά τώρα για να δούμε. Τασιούλας με την μπάλα. Γεμίζει στη σέντρα. Κεφαλιά που διώχνει έτσι ο Μαγούλας. Πίσω η μπάλα. Στον ίδιο παίχτη. Ανοίγει χώρο. Κρομίδας. Θέλει να περάσει. Γύρισε πίσω. Η μπάλα είναι πλάγιο. Διακοπή έχουμε φυσικά το αγώνα. Για να δούμε τώρα το πλάγιο που θα εκτελεστεί από τον Τασιούλα. Εδώ βγαίνει που πάει για βραχιά. Εδώ πάει για βραχιά. Πάει, ναι. Όχι, από το ευθεία, έτσι. Ναι, ναι. Βραχιά, άδεδρο. Θα πάω από εκεί. Όχι, άλλο θέλω, θέλω να μάθω του δρόμου γι' αυτό. Ναι, από εδώ πάει. Ε, από εδώ, ναι. Αλλά τώρα βράδυ, ξέρεις, φωτισμό. Όχι, ρε, ξέρω, πολύ, ξέρω, ναι. Απλά είναι πιο κοφτά από εδώ, ναι. Βραχιά, άδεδρο και φεύγεις μετά για... Όπου θες. Είναι που λέει ότι είναι πιο γρήγορα, κατάλαβα. Να κάνεις κύκλο. Μια φορά ήρθα από εδώ και αυτό μπερδευτικό. Να, ναι. Πάει ναι. Και από εκεί, πάει και από εδώ. Αυτό ήθελα να δω. Αυτό ήθελα να δω, γιατί ήταν το φορτηγό που είχε. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια για την Ομόνοια Σύντρου που βγαίνει μια σέντρα. Προσπάθησε και με το σώμα του. Επιμένει ο... Πήγε να βάλει τα πόδια το Φέμι, δεν μπόρεσε. Επιμένει με την πλάτη τώρα. Για να δούμε ο Παναγιωτίδης. Οι κόντρες. Βγαίνει μπροστά ο Παπαδόπουλος. Κατοχή για τον ΠΑΟ που δοκιμάζει μια σέντρα, προσπαθεί να ανοίξει χώρο. Τρέχει μπροστά, πάει ο Παπαδόπουλος. Γιώκα, στα πόδια του Τασιούλα. Θέλει να βγει. Η ενέργεια του να ανοίξει χώρο. Γεμίζει ο Γιώκα. Η μπάλα είναι στην κατοχή για την Ομόνοια Σύντρου που γέμισε εκεί που έκανε μια βαθιά παλιά. Πίσω προσπαθεί ο Χαραλαμπίδης. Βγαίνει ο ΠΑΟΚ τώρα, αλλά υπάρχει φάουλ. Για να δούμε, ο χρόνος πιέζει τις δύο ομάδες σε μια προσπάθεια να βρουν το τρίτο γκολ. Στο 83 μπήκαμε, 7 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Το 2-2 εξακολουθεί να μένει, ειδικά σε ένα δεύτερο ημίχρονο που, όπως είπαμε, οι ομάδες σκοράραν περισσότερο και έδειξε την πίεση και την προσπάθεια. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ που προσπαθεί να βρει λύσεις μπροστά. Κεφαλιά που σηκώνεται ο Κρομίδας. Από όλους περνάει, για να δούμε. Επιμένει ο Αρετής. Πρωταγωνιστής με τα χρώματα το ΠΑΟΚ. Εκεί γύρισε πίσω. Έκανε την συνεργασία με τον Παπαδόπουλο. Προσπαθεί να περάσει παλιά. Για να δούμε. Ψάχνει εκεί να περάσει στις κόντρες. Διώχνει η Σύνδος. Επιμένει ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Λίγο όπως είπα και τα λάθη δεν λείπουν. Γιώκα. Η παλιά που γεμίζει ο Τασιούλας στην αγκαλιά του Γερακούδη. Για να θα μπορέσει να δούμε αν οι δύο ομάδες στο τέλος αρπάξουν αυτή τη νίκη. Γιατί ο χρόνος βέβαια πιέζει. Μπαίνουμε σε ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα τα αγώνα. Σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι από αναβολή της ΑΒ κατηγορίας, θυμίζω που ακούτε από το γήπεδο του Ανατολικού. Σας το περιγράφει ο δημοσιογράφος Σωτήρης Καρασαρίς. Σίγουρα παιχνίδι βέβαια με ξεχωριστή σημασία, αλλά αγωνιστική και βαθμολογική, αλλά και την δυναμικότητα που έδειξαν οι δύο πλευρές.
Ο Κρομίδας κατεβάζει την μπάλα τώρα. Για να δούμε. Προσπαθεί να γυρίσει. Επιμένει. Γύρισε. Κάνει την κίνηση ο Γιώκα. Οι κόντρες. Ανοίγμα δεξιά για τον Τασιούλα. Σουτάρει απευθείας. Εδώ προσπαθεί ο Πάκου να εκμεταλλευτεί τη βάση. Τελικά βάζει φάουλ. Έβαλε το κορμί του εκεί ο Μαγούλας, αλλά πήγε και το φάουλ στην προσπάθεια από τον παίχτη του δικεφάλου σε μια διεκδίκηση εκεί της φάσης. 5 λεπτά ακόμη για τα 90. Για να δούμε. Ένα αποτέλεσμα που αν μείνει θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν αφήνει και τις δύο ομάδες κατά κάποιο τρόπο ικανοποιημένες, γιατί έχουν κοινό στόχο την νίκη. Σας είπα ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να πλησιάσει την κορυφή, ψάχνει το τρίποντο για να πάει στους 6. Απ' την άλλη, σύντος θέλει την νίκη για να ξεφύγει, για να πάει μπροστά. Έτσι θα δούμε τελικά τα τελευταία 5 λεπτά, ίσως και περισσότερο, αν η πίεση των δύο ομάδων μπορέσει να αναπτύξει. Αλλαγές βλέπω ενισχύοντας κι άλλο την επιθετική γραμμή ο Νασιόπουλος. Ακόμα δύο παίκτες θα μπουν. Για να δούμε. Φεύγει τώρα το 8 από ό,τι βλέπω. Φεύγει ο Παναγιωτίδης ένα. Στο 86. Και το 2 ο Χαρλαμπίδης. Σε κάθαρα βγάζει αμυντικούς και περνάει επιθετικούς για να ρισκάρει λίγο, αφού οι επιλογές δεν είναι πολύ πολλές στο χρόνο που πιέζει. Και έτσι τα τελευταία λεπτά θα δείξει αν οι δύο ομάδες μπορούν οι αλλαγές να φέρουν τον γκολ. Θα σου πω ποιον πέρασε. Εδώ πατάει ο Φθέ με την μπάλα, προσπαθεί να παίξει μπροστά. Πάει να κάνει την κίνηση ο Μούσα που μπήκε ο ένας. Αλλαγή τώρα που έγινε από δεξιά από τον Αρετή. Έρχεται η μπάλα πίσω στα πόδια τώρα από τον Λέλεκα. Τελευταία δραματικά λεπτά του αγώνα. Ομόνια Σύντου ΠΑΟΚ, θυμίζω, Εραστέχνες, K16, 2-2, κεφαλιά του Μαγούλα. Πάνε να πατήσει την μπάλα του ΠΑΟΚ που βγαίνει επικίνδυνα, θέλει να σουτάρει. Εδώ προσπαθεί να βρει χώρο, πάει κοντά του και ο Κρομίδας, τον καλύπτει. Έρχεται εδώ, προσπαθεί να περάσει όποιον βρει ο Γιώκα, δεν πέρασε. Μένει ο ΠΑΟΚ μέσα σε ένα κουβάρι παιχτών. Καλύπτει όμως εδώ, ο Χατζημιχάλη βγαίνει, ο Γερακούδης απλώνει τα χέρια του και μπλοκάρει την μπάλα. Βλέπετε πως πιέζουν οι δύο ομάδες, βλέποντας τον χρόνο να τους πιέσει μέσα από το πολύ σημαντικό αυτό παιχνίδι της αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Βαθιά μπαλιά, γρήγορη. Η μπάλα περνάει, θέλει να περάσει και τον Ζιανιώτη. Αλλαγή που έγινε, πήγε να κάνει την κίνηση και ο. Γύρισε πίσω η μπάλα τώρα στον Κατσαρό. Το σούτ απευθείας. Για να δούμε το λάθος, δεν μπόρεσε εδώ ο Φέμι και έχουμε έμεσο, δεν είχε δικαίωμα εδώ η Ομόνια Σύντου κερδίζει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, αφού από το λάθος που έγινε προφανώς μπερδέθηκαν εκεί, δεν μπόρεσε και ο Κατσαρός. Για να δούμε αν μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη φάση αφού είναι σε πλεονική θέση και βλέπω το Θέμη και τρεις παίκτες κοντά και γυρνάνε οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ τώρα πίσω. Για να δούμε στο τέλος, δύο λεπτά πριν το τέλος, αν μπορέσει να κάνει την υπέρβαση. Για να δούμε ποιος θα αναλάβει. Βλέπω τον Σογασβίλη, βλέπω και το Θέμη. Φαίνεται οι δύο παίκτες εκεί έχουν ευκαιρία να δουν ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Το τείχος σχεδόν από 8 παίκτες του ΠΑΟΚ, γιατί είναι σχεδόν μέσα στην εστία του. Για να δούμε αυτό το λάθος, αν κοστίσει στην ομάδα του δικεφάλου στο τέλος. Και αν η Ομόνια Σύντου μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Φοβερή αγωνία. Έρχεται ξανά στο παιχνίδι. Σογασβίλη, Θέμη. Σογασβίλη όμως θα βλέπω να παίρνει θέση, γιατί ο Φέμι ετοιμάζεται να του δώσει την μπάλα και να κάνει το τελικό σουτ. Για να δούμε τι τελικά θα γίνει. Εδώ πάει ο Τικόσογλου, βλέπει τους παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν κάνει ένα γρανιτένιο τείχος εκεί στην εστία. Για να δούμε τελικά πώς θα εξελιχθεί η φάση αυτή. Σογασβίλη σουτάρει, κόντρες από κοντά. Γκολ! Γκολ για τον Ομόνια, για την Ομόνια Σύντου. 3-2. Απίστευτο! Πέρασε η μπάλα, έγινε οι κόντρες, αλλά βρέθηκε εκεί. Τελικά κατάφερε η Ομόνια Σύντου να νικήσει τον Κατσαρό και να κάνει το 3-2 σε ένα απίστευτο φινάλε, φίλες και φίλοι. Στο 89 προς 90. Τα πάνω κάτω φέρνει η Σύντος.
Να λοιπόν εκεί που δεν το περίμενε κανένας. 3-2 για πρώτη φορά και πλέον μπαίνει το πάνω χέρι. Ενώ ο ΠΑΟΚ είχε στο μεγαλύτερο διάστημα τον έλεγχο του παιχνιδιού, στο τέλος ο ΠΑΟΚ βγάζει τα μάτια του. Εκεί που ουσιαστικά θα μετράσουν από μια λαθασμένη ανόητη βάση κινδυνεύει να χάσει το παιχνίδι. Για να δούμε όμως. Προσπάθεια τώρα για τον Γκρομίδα. Θέλει να περάσει. Ο Μόνιας του ΠΑΟΚ 3-2. Φοβερό παιχνίδι που παρακολουθείτε φίλες και φίλοι από το Ανατολικό. Νομίζω κρατάμε τα πλούσια στοιχεία των δύο ομάδων που το μετάτρεψαν σε πραγματικό σεντερμπί. Όλα για όλα. Γιώκα προσπαθεί ο ΠΑΟΚ αν μπορεί το λιγότερο να αποφύγει αυτήν την ήττα. Ένα σούτ όπως διώχνει οι παίχτες εκεί της Ομόνιας του. Δυνατή φάση από δεξιά. Ένα σούτ τώρα που γίνεται, η κόντρα τρέχει να βγει μπροστά. Επιμένει τώρα η Ομόνια Σίδου που πατάει την μπάλα. Θέλει να κάνει την κίνηση. Παίζει με τον Εφέμι. Καθυστερεί. Μπήκαμε στις καθυστερίες στο αγώνα. Στο πρώτο λεπτό είμαστε. Απίστευτο φινάλε, όχι για καρδιακού. Στο τέλος εκεί που η Σίνος έκανε κατάθεση ψυχής και εκμεταλλεύτηκε, αν θέλετε, να το πούμε δημοσιογραφικά, και τα λάθη του ΠΑΟΚ. Που γύρισε το παιχνίδι. Το έφερε τούμπα, όπως λέμε. 3-2. Μπαλιά μπροστά. Κεφαλιά για τον ΠΑΟΚ που προσπαθεί να σηκωθεί. Βγαίνει τώρα εδώ, διεκδικεί την μπάλα. Σοχασβίλη. Η σέντρα, ο Φέμι πατάει την μπάλα. Για να δούμε. Μόνος του προσπαθεί εναντίον όλων. Κλέβει ο ΠΑΟΚ. Προσπαθεί, βλέπει τα περιθώρια στενεύουν. Κάνει γρήγορη επέλαση ο Παπαδόπουλος. Θέλει να βγάλει παλιά. Περνάει μπροστά για τον Γκρομίδα. Πλάγιο που τρέχει. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ εδώ κερδίζει το πλάγιο. Για να δούμε. Τα Σιούλας. Μπροστά ο Γιώκα. Γεμίζει. Η μπάλα από κοντά. Πάει ο Σιδηρόπλος. Για να δούμε. Σουτάρει. Όχι. Και νέο σου γκολ. 3-3. Απίστευτο τελικά. Να λοιπόν ο ΠΑΟΚ δεν το βάζει κάτω. Ισοφαρίζει. Βλέπετε. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Με το Σιδηρόπλο. Δραματικό το φινάλε στο τέλος. 3-3. Απίστευτο το παιχνίδι, φίλες και φίλοι, που όλα φαίνεται να γίνονται στις καθυστερήσεις του αγώνα. Στο 92. Έτσι λοιπόν, Ομόνια Σίδου ΠΑΟΚ 3-3 σε ένα παιχνίδι θρίλερ. Για να δούμε όσο χρόνος μένει, τι μπορεί να συμβεί σε αυτό το παιχνίδι που δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις. Εκεί που όλα ήρθανε στο δεύτερο ημίχρονο. Η Σύνδος πήγε να γυρίσει τούμπα, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε κατάθεση ψυχής και έδωσε απάντηση με το Σιδηρόπουλο, φέρνοντας το παιχνίδι σε ισοφάριση. Και πλέον τα όσα λεπτά που μένουν από τον Τικόζογλου θα δείξει τελικά να δείξει νικητή αυτό το παιχνίδι που έδειξε τα θέλω των δύο ομάδων. Βαθιά παλιά τώρα για την Ομόνια Σίδου. Η σέντρα που γίνεται. Η μπάλα περνά από όλους. Προσπάθει να διώξει. Κάνει ένα σούταρε τη. Η επιστροφή τη μπάλα στα πόδια του παχτό τη Σίδου. Νέα βαλιά. Εδώ ήρεμα ο Κατσαρός μπλοκάρει την μπάλα. Εκτελεί το ελεύθερο. Για να δούμε. Μπροστά. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ που κερδίζει ο Σιδηρόπουλος. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο κόκκινο η αγωνία στο Ανατολικό. Σε παιχνίδι θρίλερ που είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσετε. Βλέπετε και τα νεύρα, αλλά δεν χρειάζονται αυτά ανάμεσα στη συμπλοκή των δύο ομάδων. Ήταν ένα παιχνίδι ξεκάθαρα που έδειξε από την αρχή πώς θα εξελιχθεί. Ήρθε εκεί να φέρει την πίεση και την προσπάθεια των δύο ομάδων. Λουτζιανιώτης στην εκτέλεση. Γιάννος Μάθα πάει για απευθείας. Το τείχος τώρα από τους παίκτες της Σύνου. Πιέζουν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ μπροστά. Θα κάνει την παραλυσέτα. Δεν πέρασε. Διώχνει εδώ η Σύνδος. Προσπαθεί να ανοίξει την μπάλα. Φάουλ. Φάουλ για τη Σύνδο. Για να δούμε, τρέχουν οι παίκτες των δύο ομάδων. Για να δούμε, φουλ επιθέσεις. Ο Χασβίλη εναντίον αλλωνών. Πατάει την μπάλα. Για να δούμε, γυρνάει. Τρέχει ο Φέμι. Για να δούμε. Γύρισε, πρόλαβε εκεί πεσμένο κάτω ηρωικά ο Λέλεκας. Σωτήρια το διώξιμο του γιατί πήγε να κλέψει ο επιθετικός. Για να δούμε. Κατοχή τώρα για τον Λουτζιανιώτη. Οι κόντρες, η μπάλα μπροστά. Προσπαθεί να περάσει. Και όσο Χασβίλη. Αλλαγή για τη Σύνδο. Πήγε ο Μούσα. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ. Μπροστά ψάχνει τώρα χώρο. Λάθος συνονέση. Κατοχή επιμένει η Σύνδος, αλλά κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ.
Εδώ το τραβάλα, υπάρχει φάουλ για τον πήρε αγκαλιά και είναι λογικό και θα δει και την κάρτα. Δεν είναι, αυτό έχει λιγότερη σημασία για τον παίκτη της Ίνδου. Τον Νταβέλη. Πέμπτο λεπτό το καθυστερήσεων. Παίζουμε σχεδόν το τρίτο ημίχρονο, αν θέλετε, στη συνάντηση θρίλερ. Εδώ στη Βαλμάδα, στο Ανατολικό. 3-3. Εντυπωσιακή η έξοδος του Κερακού. Τελειώνει τη φάση. Γρήγορα μπροστά. Τρέχει η Σύνδος. Σουχασβίλη, για να δούμε. Για να δούμε. Όλοι μπροστά. Τρέχουν εκεί πέρα στον ΠΑΟΚ. Να καλύψουν τα κενά τους. Για να δούμε αυτή τη συνεργασία. Βιάζεται εδώ. Κάνει παλιά. Πάει από κοντά. Θέλω σουτάρι. Δεν μπόρεσε εδώ να τελειώσει τη φάση και έχασε ίσως την ευκαιρία ο Μούσα που πήγε να γυρίσει την μπάλα. Άναψε το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος. Νέο σου τώρα, νέα παλιά. Νέο λάθος, αλλά αυτή τη φορά καλύπτει ο Λέλεγκας. Τι να πει κανένας για το παιχνίδι. Σίγουρα διαφήμιση του ποδοσφαίρου ήταν σήμερα στο Ανατολικό. Ανάμεσα στους παίκτες του Διωμάδου και αυτή τη στιγμή ο Τικόζογλος σφυρίζει για τελευταία φορά με 6 λεπτά καθυστερήσεις στο 96. Τελειώνει με ένα αγγλικό τρόπο το τελικό αποτέλεσμα στη Βαλμάδα, στο Ανατολικό. Ομόνια Σίδου, ΠΑΟΚ, K16, 3-3. 6 γκολ. Φανταστικό παιχνίδι που απολαύσατε, κυρίες και κύριοι. Μαγικές εικόνες. Ένα παιχνίδι που τελικά όμως δεν ανέδειξε νικητή καμιά από τις δύο ομάδες. Και δεν ξέρω στο τέλος αν αφήνει ικανοποιημένος και τις δύο ομάδες όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Με αυτές τις όμορφες εικόνες πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το ρεπορτάζ, για την παρουσία μας σίγουρα εδώ το παιχνίδι και τις απόψεις των δύο ομάδων. Παιχνίδι για γερά νεύρα έγινε στο γήπεδο του Ανατολικού, που ολοκληρώθηκε αναμέτρηση για το πρωτάθλημα Α κατηγορίας. Ομόνια Σίδου και ΠΑΟΚ μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις σε αυτό το αγγλικό 3-3. Αμπατζής, Ιορδανίδης και Ντότσι μας μιλάνε πώς ήταν το σημερινό παιχνίδι και πώς, αν είναι ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Πάμε στον Αμπατζή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Το περιμέναμε. Προετοιμαστήκαμε όσο μπορούσαμε πιο καλά. Και πιστεύω δείξαμε κάτι αξιόλογο για την πορεία του πρωταθλήματος. Τώρα, πιστεύεις ότι ο Μάσου μπορεί να μείνει στην κατηγορία? Πιστεύω μπορεί να μείνει και μπορεί να πάρει μια πολύ ωραία θέση στη βαθμολογία. Προηγηθήκατε στο τέλος. Δεν μπορέσατε να το κρατήσετε. Λάθη. Κάναμε ένα λάθος στο τέλος, φάγαμε το γκολ. Αλλά εντάξει, λάθη συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, παίζουμε. Ικανοποιημένος και από το βαθμό όπως ήρθε το παιχνίδι, έτσι? Έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι, φυσικά και είμαι ικανοποιημένος. Πήραμε το βαθμό. Οτιδήποτε και να πάρει στο ποδόσφαιρο, κάτι είναι. Ωραία, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε στον Ιορδανίδη να μας πει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ισοπαλία, δεν ξέρω αν σε αφήνει ικανοποιημένο ή απογοητευμένο. Εντάξει, έτσι όπως κρίθηκε το ματς, μπορούσαμε να το πάρουμε το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, ικανοποιημένη η ομάδα που δεν χάνει, τουλάχιστον που δεν χάνει. Δεχτήκατε τα γκολ, κάνατε την αντίδραση, προηγηθήκατε. Δεν μπορούσατε να το κρατήσετε στο τέλος. Εντάξει, και τα παιδιά είναι σχολείο, δουλειά, προπόνηση, γυμναστήρια. Λογικό, εντάξει. Τώρα, όσον αφορά για την πορεία της Ίνδου, πιστεύεις ότι θα μείνει στην κατηγορία? Εύκολα. Το θέμα είναι να κάνουμε κάτι παραπάνω. Τι κρατάς από το σημενάγωνα? Εντάξει. Την επιμονή σας, την προσπάθεια? Την προσπάθεια από όλα τα παιδιά. Δείξαμε χαρακτήρα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε και στον Ντότσι για να ολοκληρώσουμε. Ντότσι, τελικά έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, ήσασταν και οι δύο. Ο ένας κυνηγούσε βέβαια τους βαθμούς για να πλησιάσει την κορυφή, ο άλλος για να ξεφύγει. Δεν ξέρω τελικά αν είναι δίκαιο το 3-3 όπως ήρθε. Δεν είναι δίκαιο. Κανονικά έπρεπε να το πάρουμε, αλλά με ένα λάθος δικό μας φάγαμε το τρίτο γκολ. Η προσπάθεια μετράει. Η ομάδα σου είχε κενά πίσω, πιστεύεις κάποια λάθη, κάποιες λεπτομέρειες, έβγαλε το μάτς έτσι? Είχαμε κάποια κενά στο 90 που φάγαμε το τελευταίο γκολ, αλλά δεν πειράζει, η προσπάθεια μετράει και να ανεβούμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Καλή συνέχεια. Επίσης. Θα έρθει και ο προπονητής, περίμενε. Αν και προσπαθήσαμε να έχουμε και από την άλλη πλευρά, αλλά σεβαστήκαμε τις αποφάσεις του ΠΑΟΚ, έτσι δεν μπορέσαμε να έχουμε ρεπορτάζ και από την άλλη πλευρά. Να πω για ακόμη μια φορά πώς κρίθηκε αυτό το τελικό 3-3 σε παιχνίδι που ακούσατε σε βραδινή ζώνη που έγινε εδώ στο γήπεδο του Ανατολικού με τυπικά γήπεδα την Ομόνια Σίδου. 3-3, μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις σε ένα παιχνίδι πλούσιο, ιδιαίτερα στο ημίχρονο. Να πω στο 32 ο Αρετής άνοιξε το σκόρ, έκανε το 0-1. Απάντησε Σουχασβίλη με γκολ του Ιορδανίδη όπως ήρθε μετά από ωραία συνεργασία. Με τον Ιορδανίδη να φέρνει το 1-1. Στο 46 του δεύτερου ημιχρόνου ο παίκτης ο Αρετής ξανά έβαλε τον ΠΑΟΚ μπροστά. Απάντησε ο Ντότσι με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος το 96-2-2.
Στο τέλος όμως όλα έγιναν θρίλερ, αφού στο 89-90 έγινε το 3-2 για την Ομόνοια Σίδου, αλλά στις καθυστερήσεις ο Σιδηρόπουλος σοφάρισε σε 3-3. Τίποτα περισσότερο, κυρίες και κύριοι, από το γήπεδο του Ανατολικού. Να είστε όλοι καλά. Τελικό αποτέλεσμα, Ομόνοια Σίδου, ΠΑΟ K16 Εραστέχνες, 3-3 τελικό αποτέλεσμα.